Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα από την θεματολογία του Αγίου Συλλογισμού του Αφρονίτου από αυτό το βιβλίο. Όσοι δεν το είδαν άλλη μέρα, του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Ζαχάρου. Είναι μια βιογραφία του Αγίου Συλλογισμού από κείμενα τα οποία καταρχήν έχει δώσει ο ίδιος βέβαια στον μαθητή του, τον Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο, αλλά και από την διδαχή την οποία ο ίδιος έχει παραδώσει, έτσι όπως μας την παρέδωσε ο μαθητής του, έτσι, ο Ιωάννης Σοφρόνιος, ο ιδρυτής της Κομμουνής του Έσεξ. Όπως συνήθως, στο πρώτο μέρος διαβάζουμε κάποια πράγματα και σχολιάζουμε από το βίο του Αγίου. Στο δεύτερο μέρος από τη διδαχή και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος όπου έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Έχουμε χωρίσει σε τρία μέρη και περίπου την ημέρα. Και ήμασταν στα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε στα χρόνια της στρατιωτικής θητείας, εκεί όπου ο Άγιος Συλλογισμός, ο γέροντας, ο Σιμεώνας, το πούμε έτσι, πριν γίνει Συλλογισμός, είχε την φρόνηση, ας το πούμε έτσι, και τη διάκριση να συμβουλεύει τους συστρατιώτες του και μάλιστα κάποιον ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και μπόρεσε με τις συμβουλές του Σιμεών να το ξεπεράσει, να υπήρχε από πρόβλημα το οποίο πολύ σοβαρό τα αντιμετώπιζε όταν θα επέστρεφε το στρατό στην οικογένειά του, όπου και η γυναίκα του θα είχε κάποιο παιδί, το οποίο δεν είναι δικό του βέβαια. Προς το τέλος της θητείας του και λίγο πριν φύγουν οι στρατιώτες της κλάσεώς του για τα σπίτια τους, ο Σιμεών πήγε με τον γραμματέα του λόγου να δει τον πατέρα Ιωάννη της Κωνστάνης για να ζητήσει τις προσευχές και την ευλογία του. Δεν τον βρήκαν όμως και σκέφτηκαν να αφήσουν γράμματα. Ο γραμματέας άρχισε να γράφει καλλιγραφικά και σε εξεζητημένο ύφος μια βαθιστόχαστη επιστολή, ενώ ο Σιμεών έγραψε μονάχα λίγες λέξεις. «Άγιε Πάτερ, θέλω να γίνω μοναχός. Προσευχηθείτε να μην με κρατήσει ο κόσμος». Μια πρόθεση έγραψε αυτή την πρόθεση μόνο. Επέστρεψε στο στρατόνα στην Πετρούπολη και όπως έλεγε ο γέροντας την επόμενη κιόλα ημέρα άρχισε να αισθάνεται ολόγυρά του να βουίζουν οι φλόγες του Άρη. Φεύγοντας από την Πετρούπολη, ο Σιμεών γύρισε για μια μόνο εβδομάδα στο σπίτι του. Συγκέντρωσαν και του πρόσφεραν δεινά υφάσματα και άλλα χαιρώματα για το μοναστήρι. Του αποχαιρέτησε όλους και αναχώρησε για τον άφημα. Από εκείνη όμως την ημέρα που προσευχήθηκε αυτόν ο πατήρ Ιωάννης, οι φλόγες του Άδη βούιζαν τριγύρω του, όπου και αν βρισκόταν, στο τρένο, στην Οδυσσό, στο πλοίο, ακόμα και στον Άφωνα, στη Μονή, στο ναό παντού. Ναι, βέβαια έχουμε ξαναπεί ότι αυτά τα οποία έχουμε και από την βιογραφία του, αλλά και από τη διδαχή του, είναι αποσπασματικά. Δεν έχει γίνει μια συστηματική βιογραφία και διδασκαλία. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά που έχουμε, αυτά μπορούμε. Διότι δεν ήταν προετοιμασμένος και ο γέροντας ο πρόεδρος για κάτι τέτοιο. Έτυχε, πρόκυψε ας πούμε αυτό το πράγμα και χάρη σε αυτό γνώρισαμε και εμείς τον Άγιο Συλλογισμό, ο οποίος ανακηρύχθηκε, αναγνωρίστηκε Άγιος της Εκκλησίας μας. Και εδώ λέει στο κείμενο αυτό ότι όταν επέστρεψε από την στρατιωτική του θητεία, πήγε στον πατέρα Ιωάννη της Κωνστάνης, στη Ρωσία βρισκόμαστε. Είναι γνωστός στην ελληνική βιβλιογραφία ο Άγιος Ιωάννης της Κωνστάνης. Είναι Άγιος και αυτός. Υπάρχουν κάποια κείμενα δικά του, πολύ ωραία έτσι, βαθιστόθεστα, τα οποία αναφέρονται στο βίωμα της χριστιανικής ζωής. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Φαίνεται ότι είχε την φήμη που είχε την εποχή εκείνη και ο Σιμεών, ο δικός μας εδώ, τον αναζήτησε για να ζητήσει τις προσευχές και τις ευλογίες του. Και μάλιστα, επειδή δεν τον βρήκε σε πρώτη φάση, έγραψε αυτό το μήνυμα, ότι
Άγιε Πατέρα, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχηθείτε να μην με κρατήσει ο κόσμος. Δηλαδή, από τη μία μεριά, ας πούμε, ήθελε να φύγει στο μοναστήρι, από την άλλη όμως αισθανόταν ότι υπάρχει και η, υπάρχουν και τα θέλητρα, ας το πούμε, του κόσμου, τα οποία θα μπορούσαν να τον είχαν παγιδεύσει. Άλλωστε, αυτό δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Βλέπετε ότι πόσες φορές κι εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε πράγματα, για να μην πω καθημερινά δηλαδή, και μέχρι το βράδυ δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Διότι παρασυρώμαστε από την ζωή την κοσμική, την οποία μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Εδώ βέβαια λέει ότι το σημειώνει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ότι επέστρεψε κατόπιν λέει στην Πετρούπολη και από την επόμενη κιόλας μέρα άρχισε λέει να αισθάνεται γύρω του να βουίζουν οι φλόγες του Άρη. Θέλει να πει δηλαδή ότι υπήρχαν έντονα, ας πούμε, ο πειρασμός, μάλλον αυτό εννοεί, ότι ο πειρασμός της, του κόσμου. Και εκεί μετά, όταν το ανακοίνωσε βέβαια την απόφαση του να φύγει για το Άγιον Όρος, του έδωσαν κάποια πράγματα, συγκέντρωσαν λέει κάποια υφάσματα και κάποια άλλα αφιερώματα για το μοναστήρι, τους αποχαιρέτησε και αναχώρησε. Δεν μας λέει τον τρόπο με τον οποίο αναχώρησε, ίσως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον. Υπήρχαν άνθρωποι που φεύγαν από τη Ρωσία και με τα πόδια ακόμα για να φτάσουν στο Άγιον Όρος. Τώρα βέβαια για την εποχή εκείνη, για τις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε, στο 1900 τόσο, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Ίσως να υπήρχε κάποια άμαξα, ξέρω, κάποιο δρόμο. Και μας λέει ότι έκτοτε, δηλαδή, αισθανόταν γύρω του να τον περιτριγυρίζουν όλα αυτά τα βοητά. Ακόμα και όταν βρισκόταν, λέει, και στο... Α, λέει, εδώ, ναι, στο τρένο, λέει. Τρένο. Εγώ ήταν τρένο, βέβαια. Τρένο και πλοίο έχει, βέβαια. Τώρα σε κάποια φάση, βέβαια, μπορεί να έχει και... Με κάποια άμαξα και πεζοπορία, ναι. Διότι μας λέει ότι είχε βέβαια κάποια πράγματα μαζί του, αλλά μην φανταστείτε τώρα σαν και εμάς που φορτώνουν όσο ολόκληρα αυτά. Οι άνθρωποι τότε ήταν ολιγαρχείς. Είχαν ένα μπόγο, ας το πούμε έτσι, που τον ρίχνανε στην πλάτη και τελείωσε. Αντίστοιχο του σακιδίου που σήμερα είναι της μόδας να κυκλοφορούν με ένα σακίδιο στην πλάτη. Και μπορεί να είναι και άδειο. Ναι. Δεν ξέρω, είναι μόδα αυτό. Άφηξη στο Άγιον Όρος. Ο Σιμεών έφτασε στο Άγιον Όρος το φθινόπωρο του 1892. Άρα λοιπόν είναι στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές μετά του 20ου, 1892. Και εισήλθε στη Μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Άρχισε η ζωή των πνευματικών αγώνων. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, θα έχετε περάσει σίγουρα τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Είναι το λεγόμενο Ρωσικό Μοναστήρι. Αλλά και όσοι, αλλά και τις γυναίκες που ενδεχομένως έχετε κάνει τον περίπου του Αγίου Όρος, περνάτε το μοναστήρι αυτό, το Αγίου Παντελεήμονος, γιατί είναι... Ορίστε. Ναι, είναι πριν τη Δάφνη. Είναι αμέσως πριν τη Δάφνη. Οπότε περνάει κανείς από εκεί. Φαίνονται οι τρούλοι, δηλαδή οι πράσινοι από μακριά, που είναι το χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας, της ρωσικής τεχνοτροπίας. Και το μοναστήρι αυτό, βέβαια, όταν σε περίοδο ακμής είχε πάρα πολλούς μοναχούς. Ο Άγιος Ουρανός το πρόλαβε με 2.000 περίπου μοναχούς, φανταστείτε. Όσο έχει σήμερα ολόκληρο το Άγιον Όρος, είχε τότε ένα μοναστήρι. Αλλά λέγεται ότι το μοναστήρι αυτό έφτασε σε περίοδο ακμής και σε πιο μεγάλους αριθμούς, 10.000 μοναχούς, μερικοί λένε και περισσότερους. Ναι, οι άνθρωποι τότε είχαν ευλάβεια, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, ίσως και άλλοι παράγοντες. Την περίοδο του κομμουνισμού ήταν τότε πολύ... Πριν ακόμα. Ο Άγιος Ουρανός το 1892, πριν την Ουκρανική Επανάσταση. Αλλά πολύ περισσότερο βέβαια. Α, δεν ξέρω πότε ήταν η ακμή. Αυτό που λέτε η ακμή δεν το ξέρω πότε ήταν ακριβώς ο μεγάλος αριθμός, γιατί μπορεί ας πούμε να είναι και λόγω των διωγμών. Βέβαια. Μπορεί και αυτό.
Κατά την αθωνική συνήθεια, ο Αρχάριος Δόκιμος, αδελφός Σινών, όφιλε να περάσει μερικές μέρες σε απόλυτη ησυχία, για να θυμηθεί τα αμαρτήματα όλης του της ζωής και να τα καταγράψει, για να εξομολογηθεί στον πνευματικό του. Αυτό γίνεται συνήθως όταν ένας, ας πούμε, πάει στο μοναστήρι, είναι δόκιμος, ας το πούμε έτσι, αρχάριος, οφείλει, ας πούμε, να καθίσει λίγο να δει τον εαυτό του σε ησυχία. Και όπως λέει εδώ, να θυμηθεί τις αμαρτίες του και να μπορέσει να εξομολογηθεί, να αφήσει δηλαδή όλη του την παλιά ζωή πίσω. Έτσι έγινε και για τον νέο Σιμεών, τον αδελφό Σιμεών που λέει εδώ. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν γέννησε μέσα του ακράδιτη, φλογερή μεταμέλεια. Στο μυστήριο της μετανοίας ήθελε να ελευθερώσει την ψυχή του από κάθε τι που τον βάλινε και γι' αυτό εξομολογήθηκε με προθυμία και μεγάλο φόβο όλες τις πράξεις της ζωής του, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε. Ναι, ήταν η προσέλευση, αυτό θέλω να μας πει, ότι η προσέλευση δηλαδή ήταν εκούσια του αδελφού Σιμεών στο μοναστήρι. Κατά συνέπεια δεν είχε ούτε λόγο να κρύψει κάτι, ίσα ίσα που ήθελε να πετάξει οτιδήποτε τον κρατούσε στην αμαρτωλή ζωή και να ελευθερώσει την ψυχή του, λέει, από κάθε βάρος. Αυτό είναι βασικό πράγμα για να μπορείς ο άνθρωπος να προκόψει πνευματικά, να μπορεί να κάνει μία ειλικρινή και εντοβάθη εξομολόγηση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ισχύει διαχρονικά δηλαδή και σε εμάς και πάντοτε ισχύει. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει κρατούμενα, να έχει εκκρεμότητες ενώπιον του Θεού και να μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Όσες μετάνοιες και να κάνει, όσα κομποσχήνια και να κάνει, όσες ελεημοσύνες και να κάνει, αν έχει, ας πούμε, κρατούμενα ενώπιον του Θεού, αν έχει χρέη, τότε μπορεί όλα αυτά τα οποία κάνει, τα υπόλοιπα δηλαδή, απλά να μην λογαριάζονται, να μην μετράνε. Καλύτερα δηλαδή κανείς να κάνει κάτι λιγότερα ή και ελάχιστα και να έχει ειλικρινή μετάνοια, αληθινή μετάνοια, παρά, ας πούμε, το αντίθετο. Και αυτό ο λόγος που καταλαβαίνετε είναι ότι η σωτηρία μας έχει δοθεί από τον Θεό δωρεάν. Έχουμε πάρει τη σωτηρία και είναι χάρισμα. Και είναι και δίδεται λόγω της ενανθρωπίσεως και της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Και όχι λόγω της δικής μας δυνατότητας και δυνάμεως. Διότι άμα ήταν έτσι, ας το πούμε έτσι, εδώ ναι, υπάρχει και μία μέσα στις πλάνες των καθολικών είναι και αυτό. Πιστεύουν δηλαδή ότι οι Άγιοι, επειδή έζησαν μια Άγιη ζωή, ας πούμε, κατάφεραν, ας πούμε, να καλύψουν τις αμαρτίες τους και με την αξιομιστία, όπως λέγεται εκεί πέρα, δηλαδή μπορούν να βγάλουν και μερικούς άλλους, ας πούμε, την κόλαση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όσο Άγιος και να είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να εξηλαιωθεί ενώπιον του Θεού. Αυτό ακυρώνει, όπως καταλαβαίνετε, τη σταυρική θυσία του Χριστού. Γι' αυτό έρχεται και ο Χριστός στον κόσμο. Και δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος άλλος να μας δανείσει, ας το πούμε έτσι, αγιότητα για να σωθούμε κι εμείς. Άλλο τώρα το ότι, ας πούμε, η προσευχή του κάθε πιστού και μάλιστα του μετανοημένου ανθρώπου βοηθάει και στη μετάνοια των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ο πνευματικός εκεί του είπε, εξομολογήθηκε στα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρήθηκαν. Τώρα ας βάλουμε αρχή για μια νέα ζωή. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Ναι, δηλαδή αυτό, δηλαδή, τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά, ας το πούμε έτσι, του κόσμου, ας το πούμε έτσι, και του μοναχισμού. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, ότι πηγαίνοντας στο μοναστήρι είσαι σε ένα λιμάνι της σωτηρίας. Είσαι στο λιμάνι. Άλλο να είσαι στο λιμάνι και άλλο να ταξιδεύεις στο πέλαγος. Όπως πρόσφατα είδατε, υπάρχουν και ναυάγια στο λιμάνι μέσα. Πρόσφατα είχαμε μια τέτοια εμπειρία εκεί πέρα στο Σαλονικό. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και στην Ένωτα, δεν ξέρω. Όμως γίνεται, μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι τραγικό βέβαια να συμβεί, γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς αμελής. Ωστόσο όμως, είναι πάρα πολύ σπάνια. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Ενώ όταν κανένας είναι έξω το πέλαγος, τότε εκεί υφίσταται πολύ εύκολα τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και σε αστάθμητους παράγοντες υπόκειται, ώστε να μην μπορεί, ας πούμε, να ελέγξει πάντοτε τα πράγματα.
Ενώ όταν ζεις σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, τότε, ας πούμε, είναι όλα υπό έλεγχο. Αυτό λέει εδώ κάπως ο πνευματικός και στον νέο, στον νεαρό Σιμεών, ο οποίος μπαίνει μέσα στην αδελφότητα για να ζήσει, ας πούμε, μια καινούργια ζωή, να ζήσει χριστιανική ζωή, που μάλιστα του λέει με ειρήνη και χαρά. Η ειρήνη και η χαρά, και τόσο η ειρήνη όσο και η χαρά είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Που λέγω στους Παύλους. Και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μετανοημένος και βρίσκεται μέσα στα χέρια του Θεού, πρέπει να ζει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ζει την ειρήνη μέσα στην ψυχή του, να ζει τη χαρά. Και την αγάπη, βέβαια, προς όλους τους ανθρώπους και προς τον Θεό. Όταν η απλή και πιστή ψυχή του Σιμεών άκουσε από τον γέροντα πνευματικό ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, παραδόθηκε στη χαρά, όπως του είχε πει, να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι. Άπειρος και αθελής όπως ήταν, δεν γνώριζε ακόμα πως στον ασκητή επιβάλλεται η εγκράτεια και στη χαρά. Και γι' αυτό έχασε γρήγορα εκείνη την πνευματική ένταση στην οποία βρισκόταν η ψυχή του μετά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη. Επακολούθησε εξασθένιση και ο Σιμεών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας και ο νους του στάθηκε στις δελεαστικές εικόνες που του παρουσίαζε το πάθος. Ο λογισμός του έλεγε: πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Αρχίσαν, ας πούμε, οι δοκιμασίες, αρχίσαν οι πειρασμοί. Ο Θεός επιτρέπει στους πειρασμούς, στον άνθρωπο. Άλλωστε γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός και την παρουσία του διαβόλου. Μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Νομίζουν ότι ο διάβολος, όπως το λένε, ξέφυγε τροποντινά από την προσοχή του Θεού και επιβίωσε κατά κάποιο τρόπο και έτσι υπάρχει τώρα και μπορεί και μας κάνει, ας πούμε, διάφορες καταστάσεις. Όλα αυτά είναι ελεγχόμενα. Όλα αυτά ο Θεός τα επέτρεψε μόνο και μόνο για να δοκιμάζεται η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Ο Θεός επέτρεψε την παρουσία του διαβόλου και τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος χωρίς να ζητήσει την άδεια του Θεού. Βέβαια, από τη μια ο Θεός τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, αλλά από την άλλη όμως παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του ανθρώπου, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του, την ψυχική του κατάσταση κάθε στιγμή και ανάλογα, ας το πούμε έτσι, είναι και οι προσβολές. Όπως θυμάστε και πέρυσι είχαμε συζητήσει αρκετά διεξοδικά για αυτά τα θέματα, τον Άγιο Ισάκ, τον Σύρο, αρκετά πράγματα είπε εκεί ο Άγιος Ισάκ, όσον αφορά δηλαδή το πόσο ρόλο παίζει η υπομονή, για παράδειγμα, στη ζωή του ανθρώπου για την αντιμετώπιση των πειρασμών. Η υπακοή, η ταπείνωση, όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους. Και εδώ κατεξοχήν η ταπείνωση, η οποία βέβαια, όπως ξέρετε, ένας άνθρωπος όταν μπαίνει στο μοναστήρι, αυτό ρυθμίζεται. Τα τρία πράγματα που προσέχει ο μοναχός είναι παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή, έτσι. Προσπαθεί με την υπακοή, την οποία κάνει στον πνευματικό και στους προϊσταμένους, για να πούμε και σε όλους τους αδελφούς, να αποκτήσει την ταπείνωση. Και αυτή αποκτά, αυτός είναι ο τρόπος, μέσω της υπακοής. Μέσω του περιορισμού, του προσωπικού θελήματος και του προσωπικού λογισμού. Και έτσι προχωρεί, έτσι προοδεύει. Και ανάλογα με το πόσο είναι διαθέσιμος να το κάνει αυτό το πράγμα, είναι και η ποιότητα και η ποσότητα των πειρασμών, αλλά και η προστασία την οποία παίρνει το Θεό. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος ξεφύγει, τότε ξεφεύγουν και οι πειρασμοί και βρίσκεται μέσα, ας πούμε, σε ένα μπαράζ, ας το πούμε έτσι, πειρασμών που πρέπει μετά να τους αντιμετωπίσει ή νικέται και είναι αναγκασμένος να μετανοήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και εδώ εμπροκειμένου μας λέει ότι θα πρέπει να προσέχει κανείς ακόμα και στο πώς, ας πούμε, βιώνει τη χαρά. Αυτό είναι σημαντικό που λέει εδώ, έτσι. Προσέξτε, γιατί κανείς μπορεί να πει, ας πούμε, ναι, μα καλά, τι είναι, αφού λέμε να χαιρόμαστε, έτσι, δεν να χαιρόμαστε. Ωραία, να χαιρόμαστε. Και αρχίζει μετά ο άλλος, ας πούμε, αρχίζει τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα χάχανα, τα πειράγματα, ξέρετε, δεν είναι αυτό, φυσικά δεν είναι. Είναι ξεφεύγει από το μέτρο της πνευματικής ζωής. Και αυτό μετά τον ρίχνει σε πειρασμούς. Τον κάνει ευάλωτο δηλαδή στους πειρασμούς. Η έλλειψη εγκράτειας ακόμα και στο θέμα της χαράς, που λέει εδώ πολύ ωραία ο γέροντας Σοφρόνιος.
Και γι' αυτό λέει έχασε την αρχική πνευματική κατάσταση την οποία είχε, λόγω του ζήλου τον οποίο είχε. Ήτανε, ξεκίνησε ας πούμε, να μπαίνει στο μοναστήρι, είχε ένα ζήλο, είχε μια χαρά, μια διάθεση ας πούμε, να ξεκινήσει την πνευματική ζωή. Και έπεσε, λέει, λοιπόν, έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας. Ο νους του άρχισε να σκέφτεται, ας πούμε, πάλι εικόνες από τον κόσμο. Και μάλιστα ο λογισμός του έλεγε πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Δεν είναι κάτι παράδοξο αυτό. Ο διάβολος, ο πειρασμός, αυτό ακριβώς κάνει. Στέλνει, δίνει στον άνθρωπο τα πιο απίθανα, τα πιο απίθανα ενάβληματα και μάλιστα αντίθετα προς την κάθε στιγμή. Στους μοναχούς τους προτρέπει να φύγουν από το μοναστήρι και να πάνε να παντρευτούν. Στους κοσμικούς να φύγουν από την οικογένεια και να πάνε να γίνουν μοναχοί. Τα αντίθετα, εντελώς αντίθετα. Αυτό είναι το παράδοξο. Είναι αστείο όταν το βλέπεις απ' έξω. Όταν το βιώνεις όμως, μπορεί να γίνει τραγικό. Αν δεν το γνωρίζεις. Αν δεν γνωρίζεις την τακτική αυτή. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να ισορροπήσει, αλλά και να μπορεί άλλωστε να εμπιστευτεί και όλους τους λογισμούς στο πνευματικό, ούτως ώστε γιατί ο λογισμός όταν αποκαλύπτεται είναι όπως το φίδι, λέει, που όταν σηκώνεις την πέτρα, φεύγει και κρύβεται. Έτσι είναι και ο λογισμός. Άμα τον κρύψεις, το έχεις φίδι στον κόρφο σου. Άμα τον αποκαλύψεις όμως, τότε τον αντιμετωπίζεις. Αυτός βέβαια ήταν νέος και άπειρος, όπως λέει, αφελής, εντός εισαγωγικών ή χωρίς εισαγωγικών, μάλλον εντός εισαγωγικών θα βγαίνουν διάφορα. Και όταν δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι είναι αυτά που του συμβαίνουν, καταλαβαίνετε σε τι μεγάλο δίλημα βρίσκεται. Σου λέει, εγώ είμαι σε λάθος δρόμο. Τι ήρθα εδώ, αφού εγώ είμαι για αλλού. Μπερδεύεσαι δηλαδή μετά. Ενώ αυτό είναι καθαρά πειρασμός. Ο οποίος μάλιστα πειρασμός μπορεί να τροφοδοτείται και από τη δική σου αυτοσεξία. Όχι, μπορεί εδώ στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή έγινε λόγω ακριβώς της δικής του αμετροέπειας. Τι υπέμεινε στη μοναξιά του ο νεαρός δόκιμος δεν γνωρίζουμε. Δεν έχουμε δηλαδή λεπτομέρειες για τον πνευματικό του αγώνα. Όταν πήγε να εξομολογηθεί, ο πνευματικός του είπε: μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται, διώχνε τους αμέσως. Αυτό εδώ είμαστε, εδώ είμαστε στο πρώτο μέρος, είμαστε στην βιογραφία. Βλέπετε ότι έχουμε και στοιχεία από τη διδαχή του Αγίου Σουλανού. Διότι αυτό το οποίο μας λέει τώρα εδώ, η απομάκρυνση από την προσωπική του εμπειρία, είναι κάτι το οποίο έχει μια διαχρονική ισχύ. Είναι ο πρώτος τρόπος και ο πιο απλός τρόπος αντιμετώπισης του πειρασμού. Το να διώξει κανείς δηλαδή τον πειρασμό. Να μην κάθεσαι δηλαδή, του λογισμού, ναι. Να μην κάθεσαι, ας πούμε, και συζητάς με τον λογισμό. Αφού ξέρεις, τον αντιλαμβάνεσαι, τον διαστάνεσαι ότι δεν είναι κάτι που δεν είναι αυτό που σου ταιριάζει. Και είναι πράγματα που τα έχεις υποστεί στο παρελθόν και τα έχεις λύσει, ας το πούμε έτσι, κάποια θέματα. Μην ασχολείσαι με πράγματα που έχεις να πεις ότι δεν είναι, είναι τίποτα, είναι πειρασμό. Μην ασχολείσαι. Διώξε το, τελείωσε. Διότι αν αρχίσεις να συζητάς με τον πειρασμό, θα χάσεις. Λέει ο Άγιος Παΐσιος Κάπ ότι όλοι οι δικηγόροι, λέει, του κόσμου να μαζευτούν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα από τον διάβολο. Είναι άριστος δικηγόρος. Θα στο φέρει από εδώ, θα στο φέρει από εκεί, θα στο φέρει από εκεί, σε τουμπάρ στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν λοιπόν με τον λογισμό εσύ προσπαθείς εκείνη τη στιγμή να τα βγάλεις πέρα με τον πειρασμό, τότε θα υπάρχει μεγάλη περίπτωση να χάσεις. Γι' αυτό λέει, διώχνουν τους και τελείωσε η ιστορία. Από την απροσδόκητη πτώση που του συνέβη, η ψυχή του αδελφού Σιμεών έπεσε σε μεγάλο τρόμο. Έχοντας τώρα συνείδηση της φοβερής δυνάμεως της αμαρτίας, αισθάνθηκε ξανά τον εαυτό του στις πλόγες του Άδη και αποφάσισε να προσεύχεται αδιαλείπτος μέχρι ότου τον ελεήσει ο Θεός. Μετά από το βίωμα των μαρτυρίων της Κολάσεως, μετά από εκείνη τη χαρά που ένιωσε με την άφεση των αμαρτιών στο μυστήριο της εξομολογήσεως, το ολίσθημα εξαιτίας του λογισμού και η συνέστηση ότι λείπησε και πάλι την Θεομήτωρα ήταν γι' αυτόν γεγονός που συγκλώνησε οδυνηρά την ψυχή του. Νόμισε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να ναυαγήσει. Τώρα βέβαια έτσι όπως το διαβάζουμε εδώ και το ξαναλέει, είναι πολύ πιθανό όλη αυτή αυτό που λέει το βίωμα που ένιωσε προηγουμένως με τις φλόγες του Άδη κτλ. Να ήταν και γιατί έτσι μας το έθεσε κιόλας ο Γέροντας ο Φρόνιος, έτσι πως το διαβάσαμε προηγουμένως, να ήταν μια προστασία κατά κάποιο τρόπο από το Θεό, ούτως ώστε
να φοβηθεί, ας το πούμε έτσι, την αμαρτία ο νεαρός Σιμεών και να καταφύγει περισσότερο στη βοήθεια του Θεού. Μπορεί να υπάρχει και αυτό. Έτσι. Σε αγαπώ στον Θεό, πάντα συνεργεί σε αγαθόν. Και μπορεί να ήταν και η ευχή του, του γέροντά του, του πνευματικού, του Αγίου Άντρου Κωνσταντή που πήγε, που η προσευχή του ενέγησε με τον τρόπο αυτόν. Ενώ λέει όλα αυτά, προφανώς, έτσι καταλαβαίνω εδώ που λέει, δηλαδή με την εξομολόγηση αυτά έφυγαν και ήρθε η ειρήνη στην ψυχή του, ήρθε η χαρά. Δηλαδή φάνηκε η διαφορά. Τώρα όμως, μετά από αυτό, που ξαναμπήκε μέσα σε πειρασμούς, ένιωσε ότι πάλι κινδυνεύει, ότι δεν είναι ασφαλής. Ότι και εδώ ακόμα, ας πούμε, μπορεί να έχει, όπως λέει εδώ χαρακτηριστικά, να είναι στο λιμάνι και να πάθει ένα λάγιο πάλι στο λιμάνι. Και το αντιμετώπισε βέβαια εκείνος με αδιάλειπτη προσευχή και με την οικεσία ο Θεός να τον λυτρώσει. Και με συνέστηση λέει ότι λύπησε πάλι την Θεομήτωρα, είχε αγάπη στην Παναγία από την νεανική του ηλικία. Η πτώση στο λογισμό σοφρόνησε τον αδελφό Σιμεών για όλη του τη ζωή. Σε ποιο βαθμό συγκλονίστηκε μπορούμε να το κρίνουμε από το γεγονός ότι από την ημέρα εκείνη που το είπε ο πνευματικός μη συγκατατίθεσε ποτέ στους λογισμούς, στα 46 χρόνια της μοναχικής του ζωής, ποτέ πια δεν δέχτηκε ούτε ένα σαρκικό λογισμό. Αυτό που άλλοι δεν καταφέρουν να το μάθουν στην πορεία πολλών χρόνων, αυτός το έμαθε από το πρώτο μάθημα, δείχνοντας την αληθινή πνευματική καλλιέργεια και σοφία του κατά το αρχαίο ελληνικό ρητό, το δισεξαρματίνου καντρός σοφού. Έτσι μας λέει εδώ, ότι αυτό έγινε αφορμή, ας πούμε, η πτώση σε κάποιο λογισμό, με την συμβουλή του πνευματικού, να το εφαρμόσει στη ζωή του από εκεί και μετά και να μην έχει, ας πούμε, άλλους πειρασμούς. Βέβαια αυτό δεν είναι, ακούγεται απλό και εύκολο, αλλά για ένα μοναχό το μυστικό, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα βρίσκεται στην υπακοή. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος, όταν έχει μια δοκιμασία, σκεφτεί, ας πούμε, τι έχει ευλογία αυτή τη στιγμή να κάνω, να μην ξανασκεφτώσουμε αυτό το θέμα. Και μόνο αυτός ο λογισμός είναι ικανός να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσει, να ανατρέψει τον λογισμό, τον πονηρό λογισμό. Να τον ανατρέψει. Γιατί σε φέρνει σε μια κατάσταση ταπεινώσεως. Δεν βασίζεσαι δηλαδή στις δικές σου δυνάμεις, ούτε και στην προσευχή σου ακόμα. Έτσι προσέξτε, γιατί γι' αυτό είναι μια παγίδα. Είναι μερικοί που λένε, ας πούμε, θα κάνω προσευχή. 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 Σχεδόν, προσευχή. Μπορείτε. Ναι, άμα κάνω έντονη προσευχή δηλαδή αυτά, θα φύγει. Αν δεν φεύγει ο πειρασμός. Όσο και να σφιχτείς, όσο και να ζοριστείς, δεν φεύγει ο πειρασμός. Πρέπει να ηρεμήσεις, να βαλενιάσεις. Να φύγει η εμπιστοσύνη από τον εαυτό σου και να εναποθέσεις τις ελπίδες σου στη βοήθεια του Θεού. Και τότε θα πάρεις τη βοήθεια του Θεού. Και θα την πάρεις με αποτελεσματικό, με δραστικό τρόπο, με μόνιμο τρόπο. Και αυτό ήταν το μυστικό ίσως εδώ το γεγονός ότι δηλαδή η υπακοή που έκανε εδώ ο γέροντας ο νεαρός Σιμεών σε αυτό το οποίο το είπε ο πνευματικός. Και αυτό τον γλίτωνε από εκεί και μετά σε κάθε προσβολή του πειρασμού. Η μεγάλη πίκρα της μεταμέλειάς του έγινε αφορμή για νέο αγώνα. Ο λογισμός του πρότεινε. Πήγαινε στην έρημο, δίσου σάκο και σώζω εκεί. Βλέπετε, δηλαδή ο ένας πειρασμός ήταν, ας πούμε, πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Όταν όμως αυτός ο πειρασμός ανατράπηκε, προσπαθεί τώρα, δηλαδή από τη μία τον πέταξε από τα αριστερά, τώρα προσπαθεί να τον πετάξει από τα δεξιά. Του λέει πήγαινε στην έρημο, εκεί θα βρεις ησυχία. Δίσου και ένα σάκο, πώς δίνουν, ας πούμε, οι παλιοί ασκητές και τα λοιπά, να έχεις πένθος, ας το πούμε έτσι, ναι. Και εκεί να σωθείς. Και πολλές φορές, ας πούμε, ο πειρασμός προσπαθεί τον άνθρωπο να το ρίξει στην υπερβολή. Πρέπει να προσέξει κανείς την υπερβολή, από πάσης απόψεως. Η υπερβολή είναι του πονηρού. Πώς αντιμετώπισε τον πειρασμό αυτόν. Καλά απαντά ο Σιμεών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία γι' αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη
και αποτελεσματικότερη η ευλογία του πνευματικού. Η πιο αποτελεσματική. Τι του λέει μετά ο λογισμός? Μη πηγαίνεις, ο εργούμενος δεν θα ευλογήσει. Γιατί δεν θα ευλογήσει ο εργούμενος? Όταν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι θεάρεστο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, τι σου λέει ο λογισμός, σε ξένα σου λέει κάτι το οποίο είναι πολυτιμότερο από τη γνώμη του πνευματικού. Βλέπεις τώρα τι κάνει τώρα. Αυτό, για να έχει θέση ο λογισμός αυτός, πού πρέπει να πατήσει? Να πατήσει πάνω σε μία εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Σε λίγο έτσι, λίγο επιρηφάνεια. Αν δηλαδή ο άνθρωπος αφαιθεί, θα πει ναι, βέβαια. Δεν θα με αφήσει πνευματικός. Ενώ εγώ θέλω κάτι σπουδαίο, κάτι σημαντικό. Θέλω, ας πούμε, να πάω στην έργο. Να ζήσω όπως οι μεγάλοι ασκητές. Τι κακό είναι αυτό που ζητάω. Θέλω να αφοσιωθώ στο Θεό, ας το πούμε έτσι, καλό τσίγα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ο διάβολος δεν σου λέει αυτό το πράγμα για να σε σπρώξει στην άσκηση, αλλά για να σε ξεμοναχιάσει. Για να σε βάλει να πιστέψεις στο λογισμό σου. Για να σε βάλει να πιστέψεις πως είσαι κάποιος που μπορείς, ας πούμε, να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Και μόλις το πιστέψεις αυτό, μετά τελείωσε. Για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, σε πήρε και σε σήκωσε. Στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία. Ο άνθρωπος μετά φεύγει χωρίς έρμα. Εντελώς είσαι χωρίς έρμα. Ανερμάτιστος, εντελώς είσαι. Σε πιάνει και σε στρογγυλίζει ο πειρασμός. Πρώτα παραλίγο λέει να με στείλει έξω από τη μονή στον κόσμο, απαντάει ο Σιμεών. Και τώρα με σπρώχνει στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνει προς το καλό. Βλέπετε ότι λειτουργεί σωστά ο λογισμός του. Ο λογισμός λειτουργεί σωστά. Άρα δηλαδή αυτό που μου λέει ο ηγούμενος, αυτό που μου λέει ο Χριστός, αυτό που μου λέει ο πνευματικός, είναι αυτό το οποίο μου οδηγεί προς το καλό. Ποιος θα κρίνει τι είναι αυτό που με ωφελεί? Ποιος το κρίνει αυτό? Τι είναι αυτό που με ωφελεί πνευματικά? Ναι, είναι σαν να πηγαίνεις στον γιατρό και να του λες στον γιατρό έχω αυτό και αυτό και το άλλο και τα λοιπά. Και να σου λέει ο γιατρός, ναι, ξέρεις παιδί μου, έχεις αυτό το πρόβλημα, αυτό θα φάσεις με τα φάρμακα. Και να πεις όχι, διαφορώ. Δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχω κάτι άλλο και δεν θα παίρνω αυτά τα χάρματα. Θα πάρω κάτι άλλο που έχω μάθει εγώ από τη γειτονιά κλπ. Είναι λογικό αυτό? Είναι. Και θα μου πεις ότι καλά, γιατί πας στον γιατρό. Υπάρχουν και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν και αυτό βέβαια. Αλλά έτσι και χειρότερο είναι εδώ, διότι εδώ η ασφάλειά σου δεν βασίζεται στη γνώμη του πνευματικού ή κάποιου πνευματικού. Αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι εντεταλμένος από το Θεό εκείνη τη στιγμή για την ψυχή σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και βασίζεσαι απόλυτα σε αυτό. Λες ότι ο Θεός αυτόν θα φωτίσει για να μου πει αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Και δεν θα φωτιστώ εγώ φυσικά. Ποιος είμαι εγώ να φωτιστώ για και να πω έτσι αυθαίρετα τι πρέπει να κάνω. Ενώ ο διάβολος λέει το πειρασμό θα θέλει να σε πείσει ακριβώς για το αντίθετο. Να σου πει ότι εσύ ξέρεις τον εαυτό σου ή ότι εσύ έχεις εμπειρία. Άλλωστε τώρα είσαι, ας πούμε, πόσα χρόνια στην πνευματική ζωή, όπως με λέγει κάποιος. Λέει, καλά, λέω, ρε παιδί μου, κάνε πόσα χρόνια λέω είσαι εδώ στην πνευματική ζωή. Έχω 4 χρόνια. Έχεις 4 χρόνια. Εντάξει, και αν δεν έχω 4, 2 έχω σίγουρα. Τρέμεις. Σε 2 χρόνια τα μάθεις όλα. Και τα ήξερα όλα, έτσι, πώς συμπεριφέρεται ο ένας, πώς μιλάει ο άλλος, αυτά και τα λοιπά, και ήξερε ποιος τον αντίξει, ποιος... Λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρόσεξε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από να σου παίρνει ο λογισμός το μυαλό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Όχι πρόοδο μετά, ας πούμε, δεν είναι υφίσταση, αλλά κάνεις και ελευθέρα πτώση προς τα κάτω. Λέει λοιπόν, πολύ σωστά εδώ, ότι αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν είναι σπρώχνης προς το καλό. Δεν είναι καλός ο λογισμός, είναι κατηθείται του πονιού. Και με ισχυρή θέληση από το βάθος της ψυχής του, είπε, εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Θέλει να πει δηλαδή ότι αμαρτήσει, εντάξει, μετάνοια πρέπει να κάνω, μετάνοια. Εδώ, στο μοναστήρι μου, εδώ στον τόπο της μετανοίας μου. Και βλέπετε, ας πούμε, ότι έχει αξία αυτό το πράγμα. Ας μείνουμε όμως αυτό, γιατί βλέπω ότι το πρώτο μέρος πέρασε.
Εσείς κρατήστε τις ερωτήσεις, αν θέλετε, για το τέλος. Να πάμε λίγο και στο μέρος της διδαχής. Εκεί, αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει από ένα κεφαλάκι το οποίο αναφέρεται στην δίψα του Θεού. Βέβαια, πολύ σωστά εδώ ο ευημερητής του τόμου, ουσιαστικά ο Γέροντας Σοφρόνιος, έχει ξεκινήσει με το κεφάλαιο αυτό, γιατί είναι καθοριστικό. Η αγάπη του Θεού είναι το Α και το Ω. Και όπως ξέρετε, άλλωστε, είναι απόρρια της πρώτης εντολής. Βέβαια, είναι μεγάλη κουβέντα να πούμε η δίψα του Θεού, αλλά οι άλλοι όμως αυτό το ένιωθαν, το ζούσαν. Εμείς ίσως το ζούμε κάποιες στιγμές. Και δώρο είναι και αυτό, άμα το ζούμε, βέβαια. Είχαμε πει κάποια πράγματα και σας θυμίζω ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι από σημειώσεις τις οποίες έγραψε ο Γέροντας Σιλουανός και τις παρέδωσε στον Γέροντα Σοφρόνη και κατόπιν τις καταγράψαμε και φτάσαμε μέχρι εμάς. Μας είχε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για την αγάπη του Θεού. Λέει τώρα εδώ ότι η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έρχεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτό, να βλέπετε, είναι πραγματικά, έχει σχέση με το που λέγαμε προηγουμένως. Ότι μερικοί νομίζουν δηλαδή ότι η προσευχή είναι θέμα απόφαση. Α πούμε, αποφασίζω και επειδή είπαμε θα κάνουμε σου μισή ώρα προσευχή κάθε μέρα, εγώ θα ξεκινήσω. Και όμως βλέπετε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Πολλές φορές έρχεται, α πούμε, και συζητάμε, είτε σε επίπεδο εξομολόγηση, είτε σε άλλο επίπεδο. Και λες, α πούμε, ότι ενώ παίρνω, ας πούμε, μια απόφαση, δεν μπορώ να την υλοποιήσω. Μα φυσικά δεν είναι απλό πράγμα. Η προσευχή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι σημαντικό θέμα απόφαση δική σου. Είναι θέμα να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, προϋποθέσεις για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και βασικώς είναι θέμα να ευλογήσει ο Θεός. Είναι θέμα να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κατόπιν αυτό το πράγμα να σε τραβήξει προς την αγάπη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή να σε οδηγήσει προς τη συνάντηση με τον Θεό. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι το Άγιο Πνεύμα λέει εντυγχάνει, λέει, υπέρ ημών. Κάπως το λέει εκεί πέρα, στεναρμής παραλήτης. Ναι. Ότι μέσα μας λέει το Άγιο Πνεύμα δουλεύει, εργάζεται για τη σωτηρία μας. Αλλά φυσικά για να δουλέψει το Άγιο Πνεύμα, όλοι μας έχουν το Άγιο Πνεύμα, ως βαπτισμένοι, ως μυρωμένοι. Αλλά πρέπει να αφήσουμε όμως το Άγιο Πνεύμα να δουλέψει. Να μην βάζουμε το εγώ μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί να βάλει όμως στην άκρη το εγώ του και να αφήσει τη χάρη του Θεού να μπορέσει να τον αγγίξει. Και τότε θα σε έλκει, ας το πούμε έτσι, η χάρη του Θεού και θα έλκει το άνθρωπος, όπως το λέει εδώ, διαρκώς προς την προσευχή. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα υπάρχει, λέει, στιγμή που να μπορεί ο άνθρωπος να λησμονήσει το Θεό. Ούτε στιγμή. Λες, ας πούμε, εμείς λέμε, α, σύντομα, ορίστε, από το πρωί δεν έχω κάνει το σταυρό μου ακόμα. Αντάσου τώρα, πέρασε ολόκληρη μέρα και δεν έχω κάνει το σταυρό μου. Ενώ πρέπει να σου ξυπνά, κάνει το σταυρό σου. Ξεκινά, να κάνει το σταυρό σου. Τρώ, να κάνει το σταυρό σου. Βγαίνει από το σπίτι σου, να κάνει το σταυρό σου. Απλά πραγματάκια δεν είναι αυτά. Αλλά όμως κάτι δείχνουν. Δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι δεμένος με τον Θεό, ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή μια, πώς το λένε, εξωτερική. Μπορεί να ξεκινήσει και από μια εξωτερική συνήθεια. Μπορεί να ξεκινήσει με μια εξωτερική συνήθεια. Όπως άλλωστε και η ευχή που λέμε. Γιατί, κοιτάξτε, μην νομίζει κανείς, γιατί στο τέλος, με τη βοήθεια του Θεού, από πέρυσι που ξεκινήσαμε και λέμε την ευχή στο τέλος, νομίζει κανείς δηλαδή ότι φτάσαμε στην ωραία προσευχή, έτσι. Αυτό είναι, προσπαθούμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια καλή συνήθεια. Και εκεί, ας πούμε, που θα αποκτήσει μια καλή συνήθεια, όταν θα συντρέξουν και άλλοι παράγοντες κλπ. Μπορεί έτσι η ψυχή σου κάποια στιγμή να τραβηχθεί από τη χάρη του Θεού και να κάνεις, ας πούμε, αυτό το κλικ προς τον Θεό, να συμβαδίσει ο Θεός δηλαδή, να μπορείς να επικοινωνήσεις πραγματικά. Χωρίς αυτός να είναι βέβαια ο στόχος της προσευχής, το να έχουμε διάφορα έτσι φώτα και φαινόμενα κτλ. Κάποτε ένας νέος είχε πάει στην Ιερά Παΐσιο και το λέει, Γέροντα, λέει, θέλω να δω το Άγιο Φως. Το άκτιστο φως δηλαδή, όχι το Άγιο Φως του Νέου Σουρήμου, έτσι. Θέλω, λέει, να δω το άκτιστο φως.
Λοιπόν, λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι τι να το κάνεις, λέει, το άκτης του φως, να σου φέγγει, λέει, να βλέπεις, να διαβάζεις. Ναι, γιατί είναι, και έτσι το βλέπω. Έτσι νομίζουν ότι είναι, δηλαδή, είναι χρηστική, δηλαδή, η παρουσία του. Το άκτος του φως, βέβαια, όπως ξέρετε, είναι πνευματική κατάσταση. Δεν είναι φως εξωτερικό, ας πούμε, ούτε λαμπτήρας, ούτε φως νέων, ούτε LED, ούτε τέτοια πράγματα. Είναι ψυχική κατάσταση. Μπορεί κανείς να είναι τυφλός και να βλέπει το άκτιστο φως, όπως υπάρχει. Ο Άγιος Πορφύριος, για παράδειγμα, στα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν τυφλός και όμως είχε εμπειρίες του άκτιστου φωτός και μπορούσε να βλέπει με τα μάτια της ψυχής, βέβαια, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς. Και πολύ περισσότερο, βέβαια. Γιατί εμείς βλέπουμε, η ώρα στην οποία βλέπουμε είναι ό,τι βλέπουμε μπροστά μας. Κατευθείαν. Και αν ένας κρυφτεί πίσω από κάποιον άλλον, δεν φαίνεται έτσι. Ενώ όταν κανείς βλέπει με τα μάτια της ψυχής, μπορεί να διαπεράσει και τείχους, να διαπεράσει και το χρόνο, να διαπεράσει και τα πάντα. Και τους φυσικούς νόμους, δηλαδή. Βέβαια, αυτά τα οποία γράφει εδώ ο Άγιος Σιλουανός, αυτές οι σημειώσεις έχουν βέβαια και χαρακτήρα είτε ημερολογίου, αν θέλετε, σαν μια καταγραφή ημερολογίου, αλλά και προσευχής, να μου φαίνονται έτσι πως τα λέει. «Δε φιλάνθρωπε, Κύριε, πώς δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από την δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο». Διότι είχε θεοφάνειες ο Άγιος Σιλουανός και θεωρούσε τον εαυτό του υποχρεωμένο μια ζωή απέναντι στο Θεό, το πώς, ας πούμε, ο Θεός τον αξίωσε να έχει τέτοιου είδους εμπειρίες, θεοπτίες. Και ένιωθε μετά τον εαυτό του ότι σαν να έρχεται ακριβώς από τη χάρη του Θεού για να θέλει να ακολουθεί την αγάπη του Θεού. «Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε έθλιβα. Εσύ όμως, Κύριε, για την μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου». Εδώ βλέπετε ότι αναγνωρίζει ο Άγιος πάντοτε τα ανομήματα και τα αμαρτήματα τα οποία έχει κάνει ενώπιον του Θεού. Αυτό που λέει δηλαδή και ο ψαλμωδός, ότι ποτέ. Παρακάτω. Η αμαρτία μου ενώπιον μας τη διαπαντός. Ότι η αμαρτία μου ενώπιον, γιατί θα μου πεις μα πώς η αμαρτία μου διαπαντός, από τη στιγμή που έχω εξομολογηθεί. Δεν έχουν σβηστεί οι αμαρτίες, βεβαίως έχουν σβηστεί, αλλά όμως για μένα που έχω αμαρτήσει, αισθάνομαι αιώνια ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτόν ο οποίος μου χάρισε το χρέος αυτό. Όπως ας πούμε κάποια ευαίσθητη ψυχή πάντοτε θα αισθάνεται ευγνωμοσύνη απέναντι σε κάποιον ο οποίος την βοήθησε σε κάτι. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή σκληροκαρδίας και αγνωμοσύνης και αυτά ίσως δεν είναι τόσο γνωστά τα αισθήματα. Αλλά όμως αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά στον άνθρωπο και στον άνθρωπο που έχει ευαίσθητη ψυχή, πραγματικά ευαίσθητη ψυχή και ειδικά απέναντι στον Θεό που χρωστούμε τα πάντα. «Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου», λέει, «έθελξε την ψυχή μου». Αυτό τώρα, ναι, αυτό είναι το πώς ο Άγιος έχει εισπράξει την παρουσία του Θεού. Βέβαια, ο ίδιος ο Χριστός μας λέει μέσα στη γραφή ότι μάθετε από μου ότι πράο σημεί και ταπεινώσου στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Αλλά βέβαια μέσα εκεί στο Ευαγγέλιο οι άνθρωποι γνώρισαν τον Θεό, τον είδαν και τον έζησαν. Τώρα πώς είναι δυνατόν μια ψυχή να ζει την παρουσία του Θεού, αυτό είναι κάτι το προσωπικό για τον καθένα. Το πώς ο καθένας το έχει ζήσει αυτό, σίγουρα ο καθένας θα έχει τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. «Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιο γυμνό να σου προσφέρω?» Βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν, ας πούμε, και ποιητική χρειά και αυτοβιογραφική χρειά, αλλά και είναι σαν προσευχή όλα αυτά τα πράγματα. Διότι απευθύνονται, είναι σημειώσεις τις οποίες έχει γράψει ο Γέροντας, ο Άγιος Σιλουανός, μετά ίσως από δύσκολες στιγμές, μετά από κάποιες εμπειρίες της ψυχής του, και που όλα αυτά μετά τον βοηθούν για να θυμάται κάποια πράγματα όταν τα διαβάζει. Και σε εμάς βέβαια μας μεταδίδουν. Θα έλεγε κανείς ότι, όπως αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το ψαλμικό είναι κάτι ανάλογο με τον ψαλμό του Δαβίδ, ο οποίος έγραψε τους ψαλμούς. Έτσι και εδώ έχουμε ένα σύγχρονο Άγιο, ο οποίος μιλάει
με την γλώσσα του ψαλμοδού, δηλαδή τη γλώσσα της μετάνοιας, της συντριβής, της ταπεινοφροσύνης. Αυτά είναι που προσελκύουν τη χάρη του Θεού. Αν δει κανείς να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τότε δεν θα έχουμε μια γνήσια πνευματική ζωή, τότε θα έχουμε άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Θυμάστε, λέγαμε και μια κάποια κλαδενένη σε κάποια άλλη στιγμή κλπ. Έτσι που μπορεί κάποιος να διαβάσει και να μπερδευτεί, ας πούμε, καταρχήν. Αλλά αν όμως το ψάξει λίγο καλύτερα το θέμα, θα καταλάβει ότι είναι του Πονηρού Πνεύματος και δεν είναι του Πνεύματος του Θεού. Εσύ δίνεις τη χάρη σου για να φλέγεται αδιάλειπτα η ψυχή από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από την θεϊκή αγάπη. Να φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά σε τέτοιο σημείο μέσα από την πνευματική του ζωή, ούτως ώστε να... τι έχουν πειρασμό? Ούτως ώστε να μην βρίσκει ανάπαυση η ψυχή του ούτε νύχτα ούτε μέρα από την θεϊκή αγάπη. Έτσι. Η μνήμη σου θερμαίνει την ψυχή μου και τίποτα στη γη δεν την αναπαύει εκτός από εσένα. Η μνήμη σου θερμαίνει την ψυχή μου και τίποτα στη γη δεν την αναπαύει εκτός από εσένα. Ναι. Τώρα εδώ μπορεί να καθένας να σκεφτεί, ας πούμε, πού βρίσκει ο σημερινός άνθρωπος έτσι παρηγοριά στην ζωή την οποία ζούμε. Και ενώ έχουμε αυτή τη δυνατότητα αυτή να βρούμε την απόλυτη παρηγοριά όταν ακουμπάμε στη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, εμείς ασχολούμαστε, προσπαθούμε σε άλλα. Σε άλλα πράγματα να βρούμε αυτή την παρηγοριά σε ανθρώπους, σε τρόπο ζωής, ενώ θα μας έδινε ο Θεός την απόλυτη παρηγοριά όταν εμείς θα μπορούσαμε λίγο περισσότερο να κουμπίσουμε σε αυτόν. Γι' αυτό σε ζητώ με δάκρυα και πάλι σε χάνω και πάλι υποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί η ψυχή μου νύχτα και ημέρα. Εδώ βλέπετε τώρα ότι βγαίνει μέσα από την προσευχή αυτή και το γεγονός ότι ο Άγιος ψάχνει την εμφάνιση του προσώπου του Θεού, αν θέλετε, θυμάται μάλλον την εποχή που είχε την επικοινωνία αυτή που είχε, όπου ο Θεός εμφανίστηκε σε αυτό, τη θεοπτία την οποία είχε, και την νοσταλγή. Αυτό λέει ουσιαστικά. Γι' αυτό λέει, σε ζητώ με δάκρυα και πάλι σε κάνω. Και πάλι ποθεί ο νους μου την γλυκύτητά σου. Αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί η ψυχή μου νύχτα και ημέρα. Ναι, είναι θείος έρωτας μεν, αλλά είναι όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε ακριβώς στιγμές θείου έρωτος. Το έχουμε πει και άλλοτε, το λέει ο Άγιος Κλίμακος κάπου, ότι ο γευσάμενος τον Άνω ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Δηλαδή αυτός που γεύτηκε τον ουρανό μπορεί εύκολα να αφήσει τα γήινα και να δοθεί, ας το πούμε, στην αγάπη του Θεού. Αλλά αυτός όμως που δεν τα γεύτηκε, τι να πει, τι να πει. Δηλαδή, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι μας κοιτάζουν, ας πούμε, σήμερα σαν ούφο. Ας λέτε. Σου λέει, τι θα πει η Εκκλησία σου, τι θα πει η προσευχή, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή, τι βρίσκεται σε αυτά. Αν δεν το καταλαβαίνουν να το κάνεις, ας πούμε, τυπικά μια δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, να πας στην Εκκλησία ή να συμμετέχεις σε κάποιες, ας πούμε. Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όλα που κάνουν ουσιαστικά είναι μια ελαχίστη πρόγευση. Ελαχίστη πρόγευση του τι μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να γευτεί από την επαφή του με τον Θεό. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, μην νομίσουμε δηλαδή ότι έχουμε προχωρήσει. Οι άλλοι που είχαν τις εμπειρίες αυτές μπορούν και μιλούν δηλαδή βιωματικά μέσα από την εμπειρία τους. Και παίρνουμε και εμείς, ας πούμε, μια γεύση. Αλλά δεν έχει σημασία όμως, γιατί μπορεί κανείς να μην έχει ποτέ μια ουσιαστική, θα το πω έτσι, γεύση και εμπειρία του Θεού σε όλη τη ζωή. Αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία με την έννοια ότι δεν είναι στόχος μας, δηλαδή, να αποκτήσουμε εμπειρίες. Που και αυτό πράγμα, και αυτό το πράγμα, πολλές φορές, θα δείτε ότι είναι στόχος
οι εμπειρίες δηλαδή είναι στόχος των άλλων, άλλων θρησκείων, ανατολικών θρησκείων για παράδειγμα. Σου λέει θα ζήσει, ας πούμε, την κατάσταση της Νιρβάνας, ξέρω εγώ τώρα, έτσι. Θα κάνεις τούτο και τάλλο και τάλλο και τάλλο και μετά θα νιώσεις το ένα, θα νιώσεις το άλλο και το καθεξής. Και βλέπουν και αυτοί βλέπουν φώτα, ναι. Φώτα προβολής, αυτά, λαμπάκια, ό,τι θέλεις. Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα, τα οποία όμως είναι του πειρασμού, καθαρά του πειρασμού. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι καθαρά θέμα της χάρης του Θεού. Αν δηλαδή, όπως έλεγε ο Άγιος Παϊσίος, θα μας δώσει ο Θεός κάποια καραμέλα σε κάποια στιγμή. Ναι, μπορεί να είναι μια καραμέλα, μπορεί να είναι ένα ψυχτικό, αν δεν μπορεί και ένα παγωτό, δεν ξέρω. Αλλά αυτά είναι, ας πούμε, κάτι έκτακτα. Εμάς το σημαντικό για εμάς είναι ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την αμαρτία και μας δίνει την αιώνια ζωή. Είμαστε περαστικοί από αυτή τη ζωή. Πόσα χρόνια θα περάσουμε? 50 χρόνια θα ζήσουμε, 100 χρόνια θα ζήσουμε. Αυτό, πάμε τελείως. Θα φύγουμε μετά. Μετά όμως θα είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Και όχι ότι δεν παίζει ρόλο βέβαια ο αγώνας τον οποίο κάναμε στην ποιοτική αυτή σχέση που θα έχουμε με τον Θεό. Παίζει ρόλο σίγουρα. Αλλά με τις προδιαγραφές όμως του Θεού. Και ανάλογα με τη ζωή βλέπετε που ζούσαν οι άλλοι. Όχι με το πόσο ο καθένας δηλαδή φαντάζεται τα πράγματα. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε πώς ενεργούσαν οι άλλοι, ώστε να μην ξεφεύγουμε στους δρόμους πλάνης. Και σε άλλη αποστροφή πάλι του λόγου, ο Άγιος Ουρανός λέει: «Κύριε, δώσ' μου να αγαπώ μόνο εσένα». Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, όσο και απλό φαίνεται. Είναι μεγάλη κουβέντα, διότι βλέπετε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος σήμερα, ακόμα και οι χριστιανοί, στους ξένους περισσότερο δηλαδή, αναφέρομαι. Εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, η αγάπη του Θεού, αλλά λέει να αγαπώ μόνο εσένα. Τι είπε αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη του Θεού είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Είναι για μας η αγάπη του Θεού το κέντρο της ζωής μας? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και ποια πράγματα βρίσκονται στο κέντρο της ζωής μας? Και ποιοτικά και προσωτικά, αν θέλετε. Ας το κρίνει ο καθένας αυτό το πράγμα. Μετά λοιπόν μην έχουμε απαιτήσεις και να μην λέμε μα γιατί δεν και τα λοιπά. Μα τι, αφού δεν επενδύεις. Όταν δεν επενδύεις σε ένα πράγμα, μπορεί να έχεις απόδοση από το πράγμα αυτό. Πώς θα έχεις απόδοση? Χρησιμοποιώ κάποιους όρους της σύγχρονης οικονομίας. Έτσι. Όταν επενδύεις, ας πούμε, σε κάτι 0,0 της χειρίας, ξέρω εγώ, τι θα σου δώσει? Ό,τι και να σου δώσει, θα σου δώσει κάτι πολύ λίγο. Βλέπεις, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι σήμερα επενδύουν στην επιτυχία, στη δόξα, στο χρήμα. Ποιος, ας πούμε, επενδύει στη σχέση του με τον Θεό? Επενδύουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Αν επενδύουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι θα πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρουμε. Εδώ λέει ο Άγιος ότι δώσ' μου, λέει, να αγαπώ μόνο εσένα. Τι θα πει δώσ' μου να αγαπώ μόνο εσένα? Άμα θέλω εγώ να αγαπώ, δεν αγαπώ. Άμα θέλω να σε αγαπώ, θα πάρω την άδειά σου να σε αγαπώ. Αν δεν γίνεται έτσι όμως, στην περίπτωση του Θεού, δεν είναι έτσι. Γιατί όπως λέμε, είδατε εκεί και στο τέλος της λειτουργίας, πάσα δόρη σε αγαθή και πάν δόρη ματέριο, εξού λέει, άνω θυμιαστεί, καταβαίνει εκ του πατρός των πόντων. Πάσα δόρη σε αγαθή και πάν δόρη. Δηλαδή, ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας, να προκύψει, ό,τι ευλογημένο, έρχεται από πάνω. Άρα, Θεέ μου, εγώ καταλαβαίνω ότι η αγάπη σου είναι το σημαντικότερο πράγμα. Δώσ' μου λοιπόν, δώσε μου, ευλόγησέ με να αγαπώ μόνο εσένα. Εσύ δεν είσαι δηλαδή το κέντρο της ζωής μου. Είναι ένα φοβερό αίτημα αυτό, έτσι, που λέει εδώ η ψυχή του Αγίου. Που και αυτό όμως προέρχεται από την αγάπη του Θεού. Από την αγάπη του Θεού, την οποία εμείς όμως επιτρέπουμε, έστω που επιτρέπουμε, αυτό καταφέρνουμε εμείς. Πρέπει να επιτρέψουμε στην αγάπη του Θεού να μας τραβήξει. Αυτό είναι. Εσύ, λέει, με έπλασες, εσύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, εσύ συγχωρείς τις αμαρτίες μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και ένος. Δώσ' μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Αυτό ουσιαστικά, το αναλύει δηλαδή στην παρακάτω παράγραφο, ότι εσύ, λέει, είσαι ο πλάστης μου, είσαι ο δημιουργός μου, εσύ με αναγέννησες, πώς, με το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο με κάνει ξανά πάλι πολίτη της Βασιλείας των Ουρανών, το οποίο με ξαναβάζει πάλι στον Παράδεισο. Όσοι εις Χριστόν ενωθήσετε, Χριστόν ενεδύσεστε, που ψάλλουμε εκεί.
που λέει και η Γραφή. Εσύ συγχωρείς τις αμαρτίες μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Πέρα από το βάπτισμα, ο Θεός μας δίνει μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, το μυστήριο της μετανοίας και τη δυνατότητα να κάνουμε διαρκώς νέο βάπτισμα κάθε φορά που μετανοούμε και να αναγεννόμαστε πνευματικά. Αυτό είναι μια πνευματική αναγέννηση. Η μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι διαρκής αναγέννηση του ανθρώπου. Και αναγέννηση του ανθρώπου σημαίνει ότι πολιτογραφείται πάλι μέλος της Βασιλείας των Ουρανών. Δώσ' μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Και ποιος δεν θέλει ο Θεός, ας πούμε, να μένουμε κοντά του. Πάλι και εδώ, λέει, δώσ' μου τη δύναμη. Ναι, ο Θεός όμως θέλει να βλέπει την προαίρεσή μας, ότι και εμείς το θέλουμε. Αυτή την έννοια έχει. Εδώ είναι ο σεβασμός, δηλαδή, τον οποίο ο Θεός δείχνει στο πρόσωπο του ανθρώπου. Δεν εξαναγκάζει κανέναν. Και από τη στιγμή που εγώ του λέω, Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμη να μένω κοντά σου, τότε ο Θεός μου δίνει όλα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα στη ζωή μου για να μένω κοντά μου. Και τέλος, για να κλείσουμε με αυτό, Κύριε, δώσ' μου αδαρμιαία μετάνοια και την Αγία σου ταπείνωση. Τι σημαίνει αδαρμιαία μετάνοια? Δηλαδή, σημαίνει δηλαδή δυνατή μετάνοια, καταρχήν. Ναι, σίγουρα. Αυτό. Και ίσως όχι μόνο δυνατή από άποψη ποιοτική, αλλά και άποψη ποσοτική, με την έννοια ότι υπάρχει μια διαρκής μετάνοια. Διότι ο Αδάμ είχε αυτή τη διαρκή, ας πούμε, ανάμνηση του Παραδείσου και της απώλειας και την οποία βέβαια δεν την πήρε όσο ήταν εν ζωή, ενώ εμείς την πήραμε. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί εμείς ζούμε μετά Χριστόν και πλέον έχουμε επιστρέψει στη Βασιλεία των Ουρανών, να το έχουμε αντιληφθεί. Ενώ οι πρόχριστου άνθρωποι νοσταλγούσαν μεν, μετανοούσαν, αλλά τίποτα. Και υπάρχει ο κίνδυνος, ας πούμε, κάπου να το πάρουμε πάνω μας και να πούμε εντάξει, όλα καλά. Εφόσον εγώ είμαι ταυτοποιημένος, όλα θα πάνε καλά. Ναι, πρέπει όμως να κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας αυτή την αδαμιαία μετάνοια. Η μετάνοια σε βάθος χρόνου. Αυτό ακριβώς που είχε και ο Άγιος Σιλωανός, που αναφερθήκαμε προηγουμένως από την ανάλυση του βίου του. Ας μείνουμε στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να πούμε, αν δεν υπάρχουν, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Γιατί ο Αδάμ είχε φοβερή μετάνοια, όπως λέει και σε ένα κεφάλαιο παρακάτω, αλλά ο Αδάμ είχε και γεύση του Παραδείσου. Γιατί που μας δίνει ο Θεός μία αίσθηση Παραδείσου, ώστε μετά να ζητούμε μετάνοια στην αρχή, για να ξέρουμε τι είναι αυτό που ζητάμε, πού θέλουμε να πάμε, τι ήταν αυτό το ωραίο το οποίο είχαμε και χάσαμε, παράδειγμα. Δικαιούμαστε. Είναι ο Θεός και... Γιατί δικαιούμαστε. Ναι, γιατί λέτε ότι δεν έχουμε αίσθηση Παραδείσου? Όταν, ας πούμε, όταν αμαρτάνεις, για παράδειγμα, αυτό το καταλαβαίνουμε στις μεγαλύτερες αμαρτίες, έτσι, και μετανοείς, έτσι, και μάλιστα εξομολογείσαι. Δεν αισθάνεσαι αμέσως την ίδια στην ψυχή σου, δεν είναι την ίδια ψυχή σου. Ας πούμε, από την κόλαση μπορεί να επιστρέψει στον Παράδεισο. Μπορείς να έχεις τέτοιες στιγμές. Και αυτό, και θα έχεις βέβαια τέτοιες στιγμές ανάλογα με τη μετάνοιά σου. Ανάλογα με τη μετάνοιά μου θα έχω τέτοιες στιγμές. Αν έχω πραγματική μετάνοια, αληθινή μετάνοια, θα έχω ειρήνη μέσα στην ψυχή μου. Θα έχω. Και εφόσον έχω το γνωστό από την ψυχή μου, θα έχω τον Παράδεισο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω τέτοια εμπειρία. Αλλά αυτό εξαρτάται το πόσο ο καθένας δηλαδή το βιώνει. Από τη μετάνοια την οποία κάνει ο καθένας. Όσο πιο καλή μετάνοια έχουμε, όσο πιο καλή μετάνοια έχουμε, τόσο περισσότερο. Και βέβαια, όπως είπατε από εδώ κάποιος, από εκεί μετά είναι ο καθένας το πόσο δικαιούται αυτήν τη γεύση του Παραδείσου. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε πώς. Και ο Γέροντας Παΐσιος είχε τέτοιες εμπειρίες από την έννοια και του ηλικία. Αν διαβάσετε τη ζωή του, ο Χριστός του εμφανίστηκε σε μικρή ηλικία. Είχε την εμφάνιση του Θεού, του Χριστού, του ίδιου του Χριστού.
και τον Αγίο και τις Παναγίες κάποια στιγμή κτλ. Εδώ έχουμε τον Άγιο Σουλανό, ο οποίος είχε και αυτός μια πρώιμη, ας πούμε, θεοκτία. Προφανώς, επειδή ο Θεός γνώριζε την προαίρεση των ανθρώπων αυτών και τον μετέπειτα δύο τους, άλλωστε Άγιοι και οι δύο αναδείχθηκαν, και γι' αυτό τους έδωσε κάποια πράγματα προκαταβολικά. Αυτή είναι η εξήγηση μου τώρα, γιατί κάποιοι έχουν περισσότερο και κάποιοι έχουν λιγότερο. Αλλά δεν σημαίνει αυτό όμως ότι και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε τηρουμένων των αναλογιών κάποιες καταστάσεις που να είναι προγεύση, ας το πούμε, του παραδείσου. Σίγουρα. Και από την άλλη μεριά, αναρωτιέται κανείς αν μπορεί κανένας να είναι ευτυχισμένος όταν είναι μακριά από το Θεό. Μπορεί όμως να ευτυχήσει μακριά από το Θεό, όταν δεν έχει, ας πούμε, τέτοιες εμπειρίες πνευματικές. Όσο καλά και να ζει κανείς. Όσο καλά και να ζει. Και ο Άγιος Παΐσιος έτσι πολλές φορές του λέει ότι κάτι σου λείπει, λέει. Τι σου λείπει, λέει. Ο Θεός σου λείπει, λέει. Ποιος σου λείπει. Ο Θεός σου λείπει. Τι είναι αυτό που σου λείπει. Και αυτό ισχύει και για εμάς βέβαια. Το είπαμε και προηγουμένως. Λέει εδώ ο Άγιος Ουρανός, δώσε λέει να αγαπώ μόνον εσένα. Το έχουμε κάνει ποτέ θέμα προσευχής αυτό. Θεέ μου, δώσ' μου να αγαπώ μόνο εσένα. Τίποτα άλλο στη ζωή μου. Ή λέμε, ορθέ από εμάς, εντάξει, δεν είπαμε τέτοιες, να κάνουμε και υπερβολές, δηλαδή. Τις υπερβολές, να ζήσουμε και τη ζωή μας. Δεν μην γελάτε, μερικοί το λέει και ευθέως. Το λέει και ευθέως, ας πούμε, και στις ζωές που κάνουμε. Δεν λέμε, εντάξει, είναι στη ζωή, πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να ζήσουμε. Ναι, θες να ζήσεις αυτά τα πράγματα, ωραία, θες να ζήσεις. Γιατί πιστεύεις ότι εκεί, ας πούμε, υπάρχει κάποιο κομμάτι της ευτυχίας. Πόσο κομμάτι της ευτυχίας υπάρχει στο να ζήσεις εμπειρίες θεϊκές. Άρα δεν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν το ξέρεις το κομμάτι αυτό και γι' αυτό το αγνοείς. Βέβαια, οι παρόντες αξιούνται βέβαια, το έχουμε πει αυτό. Και καθότι οι παρόντες βέβαια έρχονται εδώ για να ακούσουν από έναν Άγιο κάτι το οποίο έζησε εκείνους. Και έτσι να πάρουμε μια μυρωδιά δηλαδή από τέτοιες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς όταν λίγο ενδιαφέρεται παραπάνω δηλαδή για την αγάπη του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνω, πόσοι ας πούμε από εμάς έχουμε κάνει θέμα προσευχής αυτό, να πούμε Θεέ μου, δώσ' μου να αγαπώ μόνο εσένα. Διότι αν δεν αγαπώ μόνο εσένα, τι άλλο θα αγαπώ. Είτε θα αγαπώ αρρωστημένα, ας το πούμε έτσι, πρόσωπα και πράγματα, είτε καταστάσεις αμαρτίας. Αυτό είναι. Τι άλλο μπορεί να αγαπώ. Έτσι. Και βλέπετε πόσες φορές ο άνθρωπος μπερδεύεται και μπλέκεται και ταλαιπωρείται και υποφέρει από υποτιθέμενες τέτοιες αγάπες. Ναι, κάποιος ήθελε πίσω και να ρωτήσει. Ναι. Η αγάπη του πλησίων, όπως η αγάπη του Σωμαρίτη προς τον άρρωστο άνθρωπο, να είναι μια αγάπη διαφορετική. Μια αγάπη κατευθείαν προς τον Θεό. Δεν αγαπάς τον Θεό. Διαφορετική από ποια άποψη, δηλαδή. Είναι άμεση ευθεία στο Θεό, είναι ένεση, ας πούμε. Βεβαίως, ναι. Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω από πού ορμόμενος δηλαδή. Από το μόνο εσένα, από το μόνο. Α, από το. Αχ, μάλιστα. Και ο Θεός έδωσε δύο εντολές, αγάπη στο Θεό και αγάπη στο πλησίον. Θα μπορούσε να πει αγάπη μόνο προς το Θεό, ας πούμε. Ναι, όμως κοίταξε να δεις. Μέσα από την αγάπη προς το πλησίον ικανοποιείται και η πρώτη εντολή. Η αγάπη προς το Θεό. Διότι η αγάπη προς τον πλησίον είναι, είναι νομοθετημένη ως εντολή. Άρα δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον, βέβαια, το θέμα είναι το εξής. Εμείς πολλές φορές μπερδευόμαστε γιατί νομίζουμε ότι έχουμε αγάπη προς τον πλησίον. Αλλά η αγάπη προς τον πλησίον δεν είναι αυτού του τύπου που εμείς νομίζουμε συνήθως. Αυτή η αγάπη την οποία ο Χριστός ζητάει δεν φαίνεται. Δεν είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Δηλαδή μπορεί, να αγάπη, μπορεί κάποιος να προσεύχεται για σένα. Δεν το ξέρεις, δεν σου το λέει. Όμως αυτό το κάνει. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Δεν ας πούμε για παράδειγμα να τον εξυπηρετήσει κάποια στιγμή που θα το ζητήσει. Και αυτό, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι όμως. Αλλά η αληθινή αγάπη είναι αυτό που έλεγε προχθές και το Ευαγγέλιο, ότι αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και το είπε ξεκάθαρα εκεί ο Κύριος, ότι τι νόημα έχει πλέον αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν. Αυτό το κάνουν και τα μέλη της μαφίας. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Γιατί ξέρει ότι όταν θα βρεθεί σε δύσκολη στιγμή και ο άλλος θα τον υποστηρίξει και μπορεί να δώσει και τη ζωή του για αυτόν.
Ποιος από εμάς δίνει τη ζωή του για τους φίλους του, όχι για τους εχθρούς του, για τους φίλους του. Όποιος την δίνει, ας σήκω στο χέρι του. Να δώσει τη ζωή του. Όταν κινδυνεύει, ας πούμε, ένας φίλος σου, είναι θέμα ζωής και θανάτου, εσύ να βάλεις μπροστά τον εαυτό σου και να πεις όχι, εγώ θα θυσιαστώ για σένα. Ποιος το κάνει? Το λέει το Ευαγγέλιο. Και όμως, εδώ μιλάμε για την αγάπη προς τους εχθρούς. Δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει αληθινά, αν δεν αγαπάει τον Θεό. Από εκεί ξεκινάει όλα. Και γι' αυτό παραδόξως ο Θεός έβαλε την αγάπη, είναι δυνατόν ας πούμε να σου πω όχι, σε υποχρεώνω, απαιτώ από σένα να με αγαπάς. Τι σου αγάπη είναι αυτή, άμα ας πούμε είναι κατόπιν απαιτήσεως. Κι όμως ο Θεός εδώ την έχει βάλει ως εντολή. Πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Και όχι μόνο αυτό, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύως σου, εξ όλης της διανοίας σου. Πρέπει να αγαπάς τον Θεό σου με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς σου. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Ιουλιανός, δεν είναι μια ιδέα, ας πούμε, δική του απλώς ότι ναι, εγώ το είδα ότι είναι καλό να αγαπάς τον Θεό, οπότε και λίγο έτσι φιλολογικά, να βάλουμε και λίγο σάλτσα, Θεέ μου, δώσ' μου να αγαπώ μόνον εσένα. Είναι εντολή αυτό, είναι η πρώτη εντολή. Ότι οφείλω, Θεέ μου, να σε αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Γιατί? Γιατί είσαι ο δημιουργός μου, είσαι ο πατέρας μου. Είσαι αυτός που μου χαρίζει την αιώνια ζωή. Σου χρωστά αιώνια ευγνωμοσύνη. Και γιατί με δημιούργησες και γιατί με αναδημιούργησες. Δηλαδή μετά την αμαρτία με ξαναδέχτηκες πάλι και με δέχεσαι καθημερινά. Τι άλλο, τα πάντα χρωστώ σε σένα. Φυσικά όλα αυτά τώρα βέβαια που ακούγονται και λέγονται, εκεί κατατείνουν. Βλέπετε δηλαδή στο ότι, για παράδειγμα, προήλθαμε από τον πίθηκο. Ή ότι υπάρχει, ας πούμε, τυχαίο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα τυχαία όλα μέσα στο σύμπαν. Εκεί θέλουν όλα αυτά θέλουν να υποσκάψουν την αγάπη μας προς τον Θεό. Μπορεί μας να μην μας πείθουν βέβαια, όμως μπορεί να υποσκάψουν την αγάπη σου προς τον Θεό, αν ο άνθρωπος παραδοθεί σε τέτοιου είδους λογισμούς. Λέει, ναι, ξέρεις, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της τύχης, δηλαδή, που ξέρεις. Λέει, τι λες, τι λέει η Γραφή, ποιο πιστεύουμε, ποιον ακούμε, αυτά που λένε οι τσαρλατάνοι αυτοί που. Αν και το διάβαζα προχθές πάλι ένα, αφού δεν το μελέτησα βέβαια, ότι νέες επιστημονικές απόψεις αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί, λέει, να προερχόμαστε από τον πίθηκο. Τώρα το βρήκαν αυτοί οι νέες επιστημονικές απόψεις τον 21ο αιώνα, ανακάλυψαν ότι τελικά δεν προερχόμαστε από τον πίθηκο. Με βάση επιστημονικές απόψεις. Δηλαδή, με βάση καταλαβαίνετε διασταυρώσεις του DNA κτλ. Μέχρι τώρα λέγανε όχι. Εφόσον έχουμε, ας πούμε, κοινά τα περισσότερα γονίδια, άρα είμαστε. Μα κοινά μπορεί να έχουμε και με την Παπαρούνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε από την Παπαρούνα, προχωράμαστε. Είναι κάτι πράγμα δηλαδή παράλογο. Δηλαδή οι αμαθείς και οι άσχετοι βγαίνουν και λένε σε διάφορες σοφές απόψεις. Και τώρα λένε ότι όχι, λέει η επιστήμη, ανακάλυψε ό,τι αυτό κλπ. Μα εμείς δεν περιμένουμε να τα μάθουμε από αυτούς οι οποίοι πουλάνε η επιστήμη. Διότι περί αυτού πρόκειται. Δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό η επιστήμη είναι κατευθυνόμενη πλέον. Είδατε τι γίνεται και με τα εμβόλια και με αυτά και λοιπά, και με τα φάρμακα. Ολόκληρη η απάτη από πίσω. Άρα λοιπόν η αγάπη του Θεού, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι εντολή. Είναι η πρώτη εντολή. Και πιο σπουδαία εντολή. Και όπως έχω πει πολλές φορές από το βήμα αυτό, το οποίο μάλιστα δεν εντοπίζεται και από τους χριστιανούς μας και δεν λέγεται ως αμαρτία. Και αρχίζω τώρα, λέω, ναι, ας πούμε, ναι, κλαίω, λέω ψέματα, βρίζω. Εντάξει, θα το κάνω. Σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, ας πούμε, ο καθένας. Και λοιπόν, τι είναι όλα αυτά. Μία, δηλαδή, ηθικολογία, ένας κατάλογος, τον οποίο τον διαβάζω και... εντάξει, τα είπα και τελείωσε, ξένιασε, ας πούμε. Αυτά όλα δεν προσβάλλουν το όνομα του Θεού μου. Δεν προσβάλλουν την υπακοή μου στο Θεό, δεν προσβάλλουν την αγάπη μου στο Θεό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Η προσβολή της αγάπης του Θεού. Το οποίο φυσικά δεν εξαρτάται από την ποσότητα των αμαρτιών αυτών, αλλά εξαρτάται από το πόσο εγώ έχω αφήσει την προαίρεσή μου. Λέω, δεν παίρνει συμμετάξη. Και ο Θεός πολλά ζητάει στο τέλος. Τέλος, πολλά ζητάει από μένα. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Βέβαια. Βεβαίως. Έχω και μια καριέρα, έχω και να δω τους στόχους μου και όλα αυτά. Εντάξει, και το Θεό και αυτά. Κάπου θα το βλέπουν. Είμαι εκτός. Είναι εκτός θέματος. Είμαι εκτός θέματος. Δεν είναι. Αυτή είναι η παράβαση της πρώτης εντολής.
Δεν εκτιμώ τον Θεό, δεν αγαπώ τον Θεό, δεν περιφρονώ τον Θεό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αιμαρτία. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είπα και κάποια ψέματα, μπορεί και να έβρισε, μπορεί, εντάξει, καλά, τώρα, αυτό είναι, με αυτά θα ασχολούμαστε. Και με αυτά θα ασχοληθούμε. Αλλά το βασικότερο, το σημαντικότερο είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Η εκτίμησή μας προς τον Θεό, ο σεβασμός μας προς τον Θεό, η υπακοή μας προς τον Θεό. Το λέω με άλλα λόγια, διότι μπορεί να πει κανένας, ναι, πώς εγώ αγάπη, φυσικά προς τον Θεό, από πάνω απ' όλα. Και ας αγαπάμε, ας πούμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Ναι, φυσικά, δεν, είναι αρρωστημένη φυσικά αυτή η αγάπη, δεν είναι αληθινή αγάπη, διότι αν τον αγαπούσαμε αληθινά τον εαυτό μας, θα είχαμε πραγματική αγάπη. Πάτε, η αγάπη προς τους εχθρούς ισχύει για τους εχθρούς της πίστης μας. Σπάνως προς όλους. Σπάνως προς όλους. Εμείς δεν είναι. Και τους εχθρούς ακόμα της πίστης τους αγαπάμε, αλλά μισούμε όμως τις πλάνες, τις κακοδοξίες, την αμαρτία. Και θέλουμε να επιστρέψουν. Όταν ο Θεός μας τους αγαπάει και τους καλεί κοντά του, εγώ θα πω ότι όχι, εγώ είμαι σούπερ χριστιανός, βάζω τον εαυτό μου παραπάνω και τους διαγράφω. Μα αφού ο Θεός τους δέχεται και τους καλεί, έχει σταυρωθεί και για αυτούς, για όλους. Ο Θεός λέει ότι πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και σε πίνουν στην αληθία σας. Και για αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός. Φυσικά. Δηλαδή τώρα αυτοί οι μουσουλμάνοι που έχουν και επιθετική συμπεριφορά, αυτούς πρέπει να τους αγαπάμε κανονικά. Μήπως αυτοί που τα λέγονται και τα βλέπουν σαν αδυναμία, έχουν μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους χριστιανούς, ας πούμε. Ωραία, θα τους αγαπάμε, αλλά δεν τους το λέμε. Τους ευχόμαστε για αυτούς, αλλά εξωτερικά θα κάνουμε ότι είμαστε λίγο έτσι. Σοβαροί, προσοχή. Μην φτάσουμε και να το σπάξει μέρα μου να γι' αυτό. Βέβαια. Όχι, βέβαια. Φυσικά. Δεν ξέρω, μετά έχουμε συνειδητοποιήσει με αυτό. Μακάρι να εισπράττουν και εξωτερικά, και όχι μόνο εσωτερικά την αγάπη μας. Μακάρι να την εισπράττουν. Αν την εισέπραταν, αυτό νομίζω ότι θα ήταν ικανό να τους αλλοιώσει και να τους αλλάξει. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι που και αλλοιώθηκαν και ήρθαν στην φόρη της πίστης. Και αυτό που τους τραβάει φυσικά δεν είναι η δική μας, ας πούμε, αγαθοσύνη και καλοσύνη. Είναι η Θεία Χάρις. Βλέπετε ότι και εδώ ακόμα και σε εμάς που λέγαμε εδώ στο θέμα, αυτά που λέει ο Άγιος, είναι η Θεία Χάρις που μας τραβάει, λέει, στην αγάπη του Θεού. Αλλά από την άλλη μεριά εμείς, ποια είναι η δική μας συμμετοχή. Είναι να αφήσουμε, να επιτρέψουμε στη Θεία Χάρη να μας αγγίξει. Όταν ο άνθρωπος βάζει το εγώ του μπροστά, αυτή είναι η αξία της ταπείνωσης. Ακριβώς. Τι σημαίνει ταπείνωση. Ταπεινώνω τον εαυτό μου, ταπεινώνω το εγώ μου. Και το ταπεινώνω γιατί το ταπεινώνω. Όχι γιατί είμαι, ας πούμε, το παθής. Όχι γιατί είμαι μαζοχιστής. Μερικοί τα μπερδεύουν με μερικοί με όλους, ας πούμε, ψυχολογικούς κτλ. Όχι. Αλλά γιατί καταλαβαίνουν τη θέση ενώπιον του Θεού και υποκλίνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Υποκλίνουμε ενώπιον του Θεού. Και συμμαζεύουμε. Και ταπεινώνουμε. Και άμα το κάνουμε αυτό, τότε έρχεται η χάρη του Θεού βέβαια και ενεργεί για λογαριασμό μου. Τα καλύτερα ενεργεί. Δηλαδή, εγώ θα υποδείξω στον Θεό τι θα κάνει για μένα. Δεν ξέρει ο Θεός. Δεν προνοεί ο Θεός, δεν φροντίζει ο Θεός, δεν ενδιαφέρεται ο Θεός. Και είναι εκεί που λένε, ας πούμε, ο Θεός λέει μακριά μας ή κοντά μας, που το κάνει και μέρα την ερώτηση. Ο Θεός λέει μακριά μας ή κοντά μας. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο για να μείνει, δεν έφυγε. Όταν έφυγε ο Χριστός, είπε θα σας στείλω λέει το Άγιο Πνεύμα, γιατί θα λέει και είναι συμφέρον λέει για εσάς να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα πλέον θα έρθει και θα σας πλημμυρίσει, θα έρθει μέσα στην καρδιά σας, στη ζωή σας, παντού. Δεν θα έχετε μόνο εμένα σαν έτσι απόσταση γειτονική, να το πούμε έτσι, ή σαν περιστασιακή ευλογία. Θα έχετε μόνιμα μέσα στην ψυχή σας την παρουσία του Θεού του Άγιου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα μετά θα είναι ο μεσίτης για εσάς ενώπιον του Θεού, για τη σωτηρία σας. Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή γίνεται μεσίτης για μας ενώπιον του Θεού για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι ένα μυστήριο βέβαια. Αλλά ο Θεός το θέλησε έτσι να γίνεται. Αν γινόταν διαφορετικά θα ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Και θα μας προκαλούσε λίγο φόβο. Εγώ θα φοβόμουν τουλάχιστον. Θα έλεγα τώρα τι γίνεται. Είμαι ας πούμε ξεπόλυτο στα κάθια. Δηλαδή κινδυνεύω από παντού. Τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιτρέψεις την ψυχή σου να έχει φόβο, φοβίες, άγχη, καταθλίψεις. Γιατί έχεις το Θεό μέσα στην ψυχή σου. Και ο Θεός φροντίζει για σένα, προνοεί για σένα. Εκείνος σε αγαπάει πρώτα. Και αν, ας πούμε, εσύ του επιτρέψεις να ενεργήσει η Θεία Χάρις μέσα σου, θα νιώσεις και τη δική σου αγάπη μετά προς αυτόν. Που θα είναι αντανακλαστική της αγάπης του Θεού. Δεν θα είναι κάτι που εγώ το δίνω, το χαρίζω. Εγώ χαρίζω την αγάπη μου στο Θεό.
Με τι χαρίζει, μα τα έχει δώσει όλα αυτά. Τι χαρίζει εσύ. Απλά νιώθεις κάτι αντανακλαστικά από αυτή την άπειρη αγάπη και το έλεος το οποίο ο Θεός σκορπάει παντού, σε όλη την οικουμένη. Σε όλη την κτήση. Στα ζωντανά αλλά και στα άψυχα. Βλέπετε πώς του εισέπρατε, ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος αυτό το πράγμα. Και προς τα... και προς τους ανθρώπους, αλλά και προς τα ζώα, αλλά και προς τα φυτά ακόμα. Μέσα από αυτή την πρόταση που λέει «Θεέ μου, βοήθαμε να αγαπώ μόνο εσένα» και υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή, εγώ παρά το όλα αυτά που είπατε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να προσεύχει να αγαπάει μόνο το Θεό. Μήπως το εννοεί τροπικά το μόνο, δηλαδή το εξ όλης της καρδίας. Δηλαδή, εχθές που ήμουν σε ένα γάμο, ο Απόστολος έλεγε «Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας». Το μόνο είναι εσένα. Προς την αγάπη σαν έννοια, να το πω. Εννοεί τον τρόπο, δηλαδή το αγαπώ τον Θεό πρωταρχικά, δηλαδή πρώτα απ' όλα αγαπώ τον Θεό και μετά όλα τα άλλα. Το με όλο μου το είναι. Και τροπικά, και τροπικά και ποσοτικά. Διότι και αυτό ακόμα που είπες το γεγονός ότι οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες κλπ. Και αυτό είναι εντολή του Θεού. Πιστεύεις ότι μπορεί, ας πούμε, ένας άντρας να αγαπήσει τη γυναίκα του ή μια γυναίκα να αγαπήσει τον άντρα της, αν δεν αγαπάει τον Θεό? Όχι, σε καμία περίπτωση. Σας το έχω πει πολλές φορές, επειδή ξέρετε ότι και η ειδικότητά μου ποια είναι, και ασχολούμαι όποιος έχω παιδιά με ζευγάρια κτλ. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, σήμερα παντρεύονται, αγαπούλες και καρδούλες, πόσες εβδομάδες θα διαρκέσει αυτό το πράγμα. Οι άλλοι γύρισαν από το μήνα του μέλητος και χώρισαν. Γύρισαν από το μήνα του μέλητος και χώρισαν. Όχι, μήνα, τέλος πάντων, τις μέρες πόσες ήταν, ξέρω, μια εβδομάδα, δέκα μέρες, πόσες ήταν. Και χώρισα. Πραγματικό. Πραγματικό είναι αυτό που σας λέω. Δηλαδή, όταν όμως δεν αγαπάει το Θεό, πιστεύει, δηλαδή, αυτή η όρκη, α το πούμε έτσι, που δίδονται για αιώνιες αγάπες κτλ. Αυτή η αιώνιοι όρκη δεν διαρκούν παρά εβδομάδες, μήνες. Άντε, μερικά χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Όταν όμως αγαπάει το Θεό, όσο και δύσκολες να είναι οι συνθήκες, γιατί έρχονται πολλές φορές και οι χριστιανοί, α πούμε, εντάξει, δεν είναι πάντοτε τα πράγματα ιδανικά, μπορούν να υπάρχουν και πραγματικά. Και εγώ έχω αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ δύσκολες. Σας το λέω αυτό, δηλαδή είναι δημόσια. Πολύ δύσκολες, δηλαδή πολύ δύσκολες και δύσκολες. Από ανθρωπίνης απόψεως, από ψυχολογικής απόψεως, από ό,τι θέλετε. Όταν όμως υπάρχει η αγάπη του Θεού, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού, υπάρχει ελπίδα. Και πολλές φορές αυτή η ελπίδα νικάει ακόμα και στις δυσκολότερες περιπτώσεις. Είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί, ας πούμε, άνθρωπος να κερδίσει το στοίχημα αυτό της αγάπης. Όλα αυτά τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι αγάπη, άμα τα πιάσεις και τα κοσκινήσεις, δεν ξέρω πόσο της 100 θα βγει αγάπη και τα άλλα όλα θα είναι εγωιστικό θέλημα, όπως θέλεις, πέστε και τα λοιπά. Να πιστισμός, βεβαίως. Άρα δηλαδή μην μπερδευόμαστε από την ορολογία. Γι' αυτό προηγουμένως όταν αναφερθήκαμε στο θέμα της αγάπης του Θεού, δηλαδή ας βάλει ο καθένας, ας πούμε, πόσο αγαπούμε τον Θεό, πόσο έχουμε ως αίτημα αυτό. Είπα προηγουμένως, είναι σεβασμός στο θέλημα του Θεού, υπακοή στο θέλημα του Θεού, λατρεία του Θεού. Ξέρεις τι μεγάλο κομμάτι είναι η λατρεία. Είναι πολλοί χριστιανοί που είναι χριστιανοί της Κυριακής. Είναι χριστιανοί για την Κυριακή το πρωί μόνο. Και πάλι δηλαδή για όσοι ώρες, άμα θα πάνε ένα τέταρτο 20 λεπτά στην εκκλησία, τότε το θεωρούν ότι αυτό είναι τελείωση. Εφόσον εγώ, ας πούμε, αυτό πάλι καλά και αυτό. Είναι άλλοι που σου λέει: εγώ πέρασα, άναψα ένα κύριο από την εκκλησία. Είναι υποχρεωμένο ο Θεό να μου κάνει τα θελήματα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εγώ του ζήτησα αυτό το πράγμα και βλέπω ότι δεν έχει γίνει ακόμα. Κι όμως, ξέρει, κάθε φορά που περνάω εκεί από τον Άγιο Θανάσιο να βρω ένα κερί. Τι λες δηλαδή. Του κάνει αυτό το πράγμα και ο Θεό είναι τόσο έτσι. Δεν σε έχει. Λέει, είμαστε εκτός θέματος. Εντελώς εκτός θέματος. Και όμως, εδώ, η αγάπη του Θεού, επαναλαμβάνω, είναι εντολή. Αγαπήσει και ο Θεός είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή. Και όλα τα άλλα, άλλωστε ξέρετε ότι όλος ο νόμος διαστόματος του Χριστού, όλος ο νόμος λέει κρέμεται σε αυτή την εντολή. Και άντε λέει και στο αγαπήσεις και τον πλαισίον σου σε αυτόν. Όλος ο νόμος λέει και οι προφήτες λέει κρέμονται σε αυτές τις δύο εντολές. Αυτό είναι. Άμα τα πιάσεις όλα, όλα κρέμονται από εκεί.
Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον Θεό, δεν κάνει την προχωρή στο θέλημα του Θεού, τι να μιλήσουμε τώρα για αγάπη. Γι' αυτό και προσέξτε, γιατί πολλές φορές έρχεστε τώρα στη συνέχεια και πολλοί από εσάς θέλετε να κάνετε τη ζωή σας και με το δίκιο σας φυσικά κτλ. Και λέτε τι κριτήρια, ας το πούμε έτσι, να εφαρμόσω, ας πούμε κτλ. Και ναι, και λέμε, ας πούμε, ναι, βέβαια, καλό είναι, βέβαια, ο άλλος είναι να έχει, ας πούμε, λίγο πνεύμα Θεού, να πιστεύει λίγο Θεού κτλ. Μόνο αυτό, σου αρκεί αυτό. Είδες πραγματικά ο άνθρωπος να έχει γεύση του Θεού. Φτάνει να έχει απλώς δηλαδή έτσι κάτι της, το οποίο να έχει να εξατμιστεί μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, ας πούμε, αφού θα το γνωρίσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Ή να έχει πραγματική αναζήτηση του Θεού. Πραγματική αγάπη, έστω και λίγη, αλλά όμως να έχει διάθεση του Θεού. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, μετά τι. Και όμως βλέπεις ότι λένε, όχι, λένε, εγώ θα ήθελα να είναι και κάτι πιο έτσι, πιο light, πιο αυτό, λες, σου λένε διάφορες ορολογίες, καταλαβαίνετε το, ξέρεις, ναι. Δεν θέλω να είναι έτσι, πούμε, τόσο. Μα αυτό είναι το ζήτημα, το έτσι, δηλαδή, θα πει έτσι, δηλαδή. Ή αγαπάς το Θεό, ή τον αγαπάς. Ή κάνεις επακούς το θέλημα του Θεού, ή δεν κάνεις. Τι θα πει light και heavy. Τι είναι. Αδέρ, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ουσιαστικά το να αγαπάς πρώτα τον Θεό, η χάρις του είναι που σε δίνει τα φώτα και ανοίγει η ψυχή σου για να μπορέσεις να αγαπήσεις πραγματικά τον πλησίον. Για να μπορέσεις να ουσιαστικά, με όχι κατ' επίφραση. Φυσικά. Κοίταξε, γιατί λέμε εκεί ότι ναι, αυτό πού θα το βρεις αυτό, δεν το βρίσκεις, δεν υπάρχει σήμερα κλπ. Μπορεί να μην το βρίσκεις έτσι όπως το ίσως το λέμε στο απόλυτο, αλλά ο Θεός θα σου δώσει κατά την προαίρεση της ψυχής σου και κατά την αναζήτησή σου. Αμφιβάλλεις γι' αυτό, τότε δεν πιστεύεις αληθινά στον Θεό. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν πιστεύεις αληθινά στον Θεό. Αν αμφιβάλλεις γι' αυτό. Αν αμφιβάλλεις δηλαδή ότι ο Θεός μπορεί να σου δώσει ακριβώς αυτό το οποίο ζητάει η ψυχή σου. Δεν πιστεύεις στον Θεό. Δεν πιστεύεις στον Θεό έτσι όπως πραγματικά το διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Πιστεύεις με τον δικό σου τρόπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο πιστεύει. Σε είπα μια φορά που είχε έρθει κάποιος, συγγνώμη που το ξαναλέω για το λέω για τους χαρακτούς, ήρθε στο γραφείο και συνήθως ρωτάω τους ανθρώπους, λέω, πιστεύετε, ας πούμε, στον Θεό, όχι για να τους επηρεάσω φυσικά. Τι να τους επηρεάσει κανείς, άμα άλλωστε βλέπουν έναν ιερέα, άμα δεν μπορεί η όψη να επηρεάσουν τα λόγια. Και εκείνος παρεξηγήθηκε και λέει, δεν βλέπω, πιστεύω και από εσάς λέω, πιστεύω εγώ. Λέω, συγγνώμη, φυσικά. Ασφαλώς μπορεί να πιστεύει και περισσότερο. Δεν έχει σημασία που εγώ είμαι ιερέα, μπορεί να πιστεύει περισσότερο από μένα. Δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση, είναι μέσα στην ψυχή του, τέλειο ο καθένα. Λέω, πάτε στην Εκκλησία. Μου λέει, όχι. Εξομολογήσετε. Όχι. Προσέχεστε. Όχι, όχι. Εσύ μου λέει, τι πιστεύει. Και άρχισε να μου κάνει να μου αναπτύσσει μια θεωρία περί. Πώς το λένε, περισυμπαντικής δυνάμεως κτλ. Εντάξει, ο καθένας έχει τις αντιλήψεις του, την πίστη του περί Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και το ορθό. Μπορεί να είναι όμως μέσα στην πλάνη. Κι όμως βλέπεις αυτός πιστεύει ότι πιστεύει πιο πολύ από μένα. Ναι, πιστεύεις, αλλά πιστεύεις όμως στην πλάνη. Είσαι στην πλάνη, είσαι στο σκοτάδι. Παρότι νομίζεις ότι πιστεύεις σωστά. Άρα ας βάζουμε ένα ερωτηματικό. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε ένα ερωτηματικό σε αυτές τις πεποιθήσεις που πολλές φορές έχουμε. Πεποιθήσεις ότι είμαστε, ας πούμε, έτσι, ναι, όχι. Και μερικοί, ακόμα και στο νομικό, όταν έρχονται, ξέρεις πώς έρχονται στον δρόμο. Ναι, πάω, ας πούμε, για τη μετάνοια τώρα, αλλά έχει όμως και ένα σεταράκι, το οποίο έχει και όλα τα έγγραφα, τα οποία αυτά όμως δεν τα πειράζουν καθόλου. Εκεί, όσα έχω εκεί, είναι τα δεν πειράζουν. Εντάξει, τα άλλα. Ναι, τα πάω που πέρα. Αυτά δεν πειράζουν. Αυτά είναι δικά μου και τα ελέγχω εγώ τους φακέλους αυτούς που σε έχω εγώ υπό τον έλεγχό μου. Δεν τους έχεις υπό τον έλεγχό σου. Σε έχουν υπό τον έλεγχό τους. Διότι είναι του πονηρού πειράσματα αυτά. Και εσύ νομίζεις ότι τα έχεις, ας πούμε, εκεί, τα έχεις περί πολλού. Αυτά όμως σε ελέγχουν. Αυτά δεν αφήνουν τη ζωή σου να πάει μπροστά. Και δεν είναι ο Θεός που δεν την αφήνει να πάει μπροστά. Ή η ενδεχόμενη, ας το πούμε έτσι, γνώμη του πνευματικού, που ο πνευματικός σου είναι απόλυτος ή είναι απαιτητικός από κι άλλο κλπ. Τώρα ίσως ναι. Σε κάποιο σημείο ο Άγιος έλεγε όταν είχε συνεχίσει προσβολές λογισμών από τον πειρασμό, ο γέροντας του είπε διώξου τους.
πρακτικά πώς διώχνονται. Να μην συζητάς δηλαδή με του λογισμού. Και τι να κάνει. Να μην δείξει σημασία. Τι αδιαφορώ ψυχολογικά ή... Ναι, ναι. Άμα είναι επίμονη. Κοίταξε, συνήθως αυτοί οι λογισμοί, το ξέρετε και από την προσωπική σας εμπειρία ο καθένας, δεν είναι, να το πω έτσι, πρωτότυποι και πρωτόγνωροι. Είναι πράγματα που έρχονται, ξαναέρχονται, τα συζητάς και αυτό και από την αρχή πάλι. Λοιπόν, τι να συζητήσει με ένα θέμα το οποίο το έχει εξαντλήσει, να το πω έτσι. Ναι, μου λες, τα έχω συζητήσει, ρε παιδάκι μου, αυτά τα συζητήσαμε και με τον πνευματικό, βγάλαμε μια άκρη, να πούμε, δεν ασχολούμε πλέον με αυτά. Διότι αν, ας πούμε, ακουμπήσεις τα χέρια σου στη μαυρίλα, θα καπνιστείς. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό σου λέει. Δεν πρόκειται ρε, να βγεις αλόβητος από αυτό. Άλλωστε βλέπεις ότι ο χειρασμός, πόσο έτσι ευχέρεια έχει να ελύσεται. Από εκεί που σε πάει από τα αριστερά, σε πετάει μετά από τα δεξιά. Τη μία μέρα σου λέει ότι σου με πήγαινε να παντρευτείς, και όταν εσύ δείχνεις μια γενναιότητα και λες, εδώ λέει, θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Ήρθα εδώ για να πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Πώς τη λέει, δείχνει τη γενναιότητα της ψυχής. Ήρθα εδώ, λέει, για να πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Τελείωσε, εδώ θα πεθάνω, υπάρχει περίπτωση. Εσά να λέει δηλαδή, εδώ θα αφήσω το κόκαλά μου. Πώς λέει ο γενναίος ο αγωνιστής κτλ. Θα παλέψω μέχρι σέματος. Α, του λέω, εντάξει, έτσι. Ναι, οπότε έχει πει μέσα από τα δεξιά, σου λέει, τότε μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω. Ναι, δηλαδή αυτό που το κάνεις ακόμα καλύτερα, άμα είσαι μόνος έτσι στην ερμιά, να μην έχεις, ας πούμε, εδώ στο μοναστήρι, θόρυβο κτλ. Να πας μόνος σου κλπ. Μην το λες και σε κανέναν, γιατί μπορεί να το πεις με το παιδί σου πει, τώρα τι αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορεί να εκτιμήσει, ας πούμε, τη γενναιότητά σου. Ή πουλά όμως τα ρίχνουν αυτά. Κατάλαβες. Αυτό για να βρει έδαφος, πρέπει να βρει έδαφος για να καλλιεργηθεί το πράγμα. Εάν όμως εσύ έχεις κάποιες αρχές, όπως να δεις, οπ, πες κάτι. Εγώ ας το συζητήσουμε, το πνευματικό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες. Δεν το ξέρω, όταν δεν το ξέρεις. Μπορεί να το ξέρεις όμως και να απαντήσεις κατευθείαν να το αποκρούσεις και αυτό. Να το αγνοήσεις. Συζητάς λοιπόν και λες, ό,τι μου πει ο πνευματικός, αυτό θα είναι και το άλλο. Και έτσι μπορείς να ξεπερνάς τα εμπόδια και τους κοπέλους και τις απάτες του πονηρού. Ωραία, βλέπω ολοκληρώθηκε και ο πρόεδρος μας, ας μείνουμε σε αυτό.